11 Αυγούστου του 2018, Σάββατο, ακούτε Λίμπερο 107,4 και όλη η πόλη έχει μετακομίσει στην Χαλκιδική και αρχίζει να πίνει τα κοκτέιλ του, να κάνει τις βουτιές και εμείς εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας για να κάνουμε εκπομπή και σήμερα και να είμαστε εδώ. Βλέπετε, δεν έχουμε τα θέματά μας εδώ πέρα όλοι τώρα. Φροντίζουν να πάρουν την άδειά τους και να ετοιμάζονται σιγά σιγά για τον 15 Αύγουστο να κάνουν τριήμερα, πενταήμερα και δεν συμμαζεύεται. Καλησπέρα είπαμε, δεν είπαμε. Καλησπέρα κυρίες δεσποινίδες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο και να σας χαϊδεύει τα αυτάκια για τις υπόλοιπες 2 ώρες θα είμαστε εμείς εδώ για να σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα που υπάρχει τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, καθώς τα γεγονότα τρέχουν, οι ομάδες μπαίνουν σε αγωνιστική δράση, οι ευρωπαϊκοί αγώνες έχουν ξεκινήσει, τα πρωταθλήματα σιγά σιγά άρχισαν να μπουσουλάνε, καθώς Αγγλία και Γαλλία έχουν μπει για τα καλά σε έναρξη πρωταθλημάτων και σιγά σιγά αναμένουμε και εμείς την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος, όπου έτσι όπως υπολογίζουν οι ηθήνοντες, οι ειδικοί της Super League, το υπολογίζουν κατά τις 25 Αυγούστου, τώρα ειδικά που βρέθηκε και η τηλεοπτική στέγη. Έχουμε μπόλικα να πούμε. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τη Ρωσία. Ο Άρης είναι τρένο, συνεχίζει να πούμε, νίκησε και την Ξάνθη. Όλα αυτά θα τα πούμε εδώ στο Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Βασίλης Καβαδίας είναι στην κονσόλα του ήχου. Και φυσικά να πούμε πως δίπλα μου είναι 2 φίλοι ακροατές και σήμερα παίζουν και το ρόλο του συμπαραγωγού. Οι 2 Χριστάδες. Τώρα όποιος προλάβει θα πει την πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε. Ναι. Σκοτωθήκαμε και οι 2. Σκοτωθήκατε, ναι. Έχετε συνεννόηση. Μπράβο τα πουλάκια μου. Τι κάνετε? Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Σας βλέπω έτσι, έχετε αρπάξει λίγο, την έχετε βουλιάξει τη Χαλκιδική. Είμαστε εδώ όμως και εμείς, δεν είμαστε στα κοκτέιλ. Ναι, ισχύει. Σας βρήκα τυχαία από κάτω και λέω, αφού δεν έχετε να κάνετε τίποτα, αντελάτε να κάνουμε εκπομπή. Ναι, ρε φίλε, γιατί είστε οι μοναδικοί άνθρωποι που πέτυχα, οπότε σας πήρα, λέω, ελάτε εδώ. Πολύ ωραία. Να κάνουμε εκπομπή. Εντάξει, Λίμπερο, είσαι μια παρέα εδώ πέρα. Δεν μασάμε σε τέτοια πράγματα. Να πούμε πως για αρχή μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι μόνο με SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τα σχόλιά σας, περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε και το πινελίκι σας εάν και εφόσον το επιθυμείτε κτλ. Πριν όμως περάσουμε στα θέματα της σημερινής εκπομπής, πριν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε σιγά σιγά το κουβάρι όλων αυτών που συμβαίνουν τόσο εδώ στο όμορφο χωριό της Θεσσαλονίκης αλλά και όχι μόνο, να πούμε και μερικά αποτελέσματα, καθώς όπως σας προανέφερα, Γαλλία και Αγγλία, αυτές οι μικρές ποδοσφαιρικές χώρες ξεκίνησαν τα πρωταθλήματά τους, καθώς είπαμε στις 25 του μήνα το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα ξεκινάει με ΠΑΟΚ και Άρη να είναι στις επάλξεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την Γαλλία και την League One. Νατ Μονακό 1-3 είναι το τελικό αποτέλεσμα και όλα τα υπόλοιπα που θα σας πω από εδώ και στο εξής είναι σε εξέλιξη. Αντζέρ Νιμ στο 61ο λεπτό 3-1, Λίλ Ρεν στο 62ο 2-1, Μομπελιέ Ντιζόν 1-1, Νις Ρέμς στο 61ο λεπτό 0-1, Σεντετιέν Γκικ Καπ 1-1. Ρε φίλε, από μικρός έχω σπουδάσει στις φτωχογειτονίες της Γαλλίας και παιδί μου, πώς το λένε, η προφορά ναι. Φαίνεται, ρε φίλε. Θα μας μιλήσεις λίγο με προφορά? Ναι, ό,τι θες. Θα μου πεις κανένα καλό να λέμε σε γαλλιδούλες τα κρύα της κρύας νύχτας του χειμώνα. Θα στα πω, αλλά θα στα πω στο διάλειμμα, γιατί τώρα... Μιας και μάθαμε, είναι μυστικά. Θυμάσαι το Μουντιάλ για τον οδηγό εκείνο που βγήκε, για το πώς θα την πέσει μεγάλη, στα Ρώσικα. Μεγάλη Αργεντινή, ρε φίλε, μεγάλη Αργεντινή. Μπορεί να μην... Λέω μήπως έχεις κάνει κανένα αντίστοιχο τέτοιο εσύ, κανένα σεμινάριο. Δεν έχω κάνει σεμινάριο. Μην τον δίνεις, ρε.
Γιατί δεν με δίνει τώρα εδώ πέρα, γιατί τέτοια επίθεση, δεν καταλαβαίνω. Να στείλουν ακροατές, νομίζουν ότι είσαι ή όχι. FM κενό. Το μήνυμα και αποστέλε στο 54526. Ο λαός του Λίμπερο θα μιλήσει. Αλλά είναι καλή έτσι, ιδέα για εκπομπή για να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Ποιο? Αυτό το θέμα φλερτ σε διάφορες ας πούμε γλώσσες. Σε ισπανικά, τσέχικα, τυχές είναι αυτές οι δύο επιλογές. αργεντίνικα και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε και για την Premier League που ξεκίνησε να πούμε και αύριο παίζει η ομάδα της Liverpool. Παίζει 3:30 το μεσημέρι. Έτσι, ωραία. Θέλω τις γνώσεις σου, θέλω θέλω να μας κατατοπίσεις λίγο για Premier League, γιατί στη συνέχεια έχουμε να πούμε κάποια θεματάκια τα οποία έχουν λίγο έτσι, επάφη με το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα τελικά της σημερινής ημέρας στην Premier League. Newcastle Tottenham 1-2, Watford Brighton 2-0, Bournemouth Cardiff 2-0, Fulham Crystal Palace 0-2. Ρε φίλε, το δίμπαλο πάει σύννεφο στην Premier League. Fulham Crystal Palace 0-2 το είπαμε. Huddersfield Chelsea 0-3. Και Wolves Everton 2-2. Η Everton έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, την πρώτη καλησπέρα μας. Αυτός ο οποίος μας σπάει την παρθενιά των μηνυμάτων στον φίλο μας τον Παναγιώτη, όπου λέει χαιρετώ και τους τρεις λιμπεροφύλακες. Αυτό είναι καλή φράση για εκπομπή. Καλή εκπομπή. Εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ, φίλε, για να κάνουμε την παρένθεση. Να πούμε. Πρέπει να... Για την παρένθεση που λες, Παναγιώτη, είναι το... Το μυστικό είναι στο πώς το λες, το πώς το εξωτερικεύεις, το πώς παίζεις μπάλα. Λοιπόν, έχουμε και μια γραμμή στο κατευθείαν, ρε παιδί μου. Πάμε και στον φίλο ακροατή που θέλει να παρέμβει στην εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού είναι ο Δαντελωτός? Ο Δαντελωτός ποιος είναι? Ο Δασούλης. Ο Δαντελωτός, φίλε, δεν είναι ο Δασούλης. Άλλος είναι. Ποιος? Τώρα θα σου έλεγα αυτός 1-0, αλλά δεν μπορώ. Ωραία. Πήγες Καλκιδική? Πήγα. Αμάν. Θες να πάμε μαζί και μια βόλτα? Όχι φίλε, δεν θέλω. Γιατί? Γιατί είσαι λίγο την καβλέ. Είσαι λίγο την καβλέ. Θέλεις να πάμε? Θα περάσουμε πολύ ωραία. Όχι φίλε. Γιατί? Όχι, γιατί δεν έχει γιατί δεν θέλω ρε φίλε. Είσαι και εσύ από αυτούς που όταν σου λένε όχι, λες δεν τη δέχομαι, δεν δέχομαι τη χιλόπιτα. Κάπως έτσι. Έτσι. Σήμερα πώς έλενε? Σήμερα πρέπει να είναι Γιώργο. Γιώργο. Μπράβο το Γιώργο. Μπράβο το Γιώργο. Μάλιστα. Θα πεις τίποτα άλλο ή θα... Όχι, να είστε καλά μόνο. Άντε, ωραία. Άντε. Γεια σας. Άντε. Καλή ξεκούραση. Άντε. Βλέπεις, τα έχουμε και αυτά. Έχουμε τα θέματά μας εδώ πέρα. Γιατί γελάς, είχε καιρό να βγει. Τον αναφέραμε. Τον ανέφερε ο άλλος από εκεί. Πότε τον ανέφερα? Εσύ, μαύρη γάτα. Εγώ. Ναι. Παρεστήσεις έχεις. Πότε τον ανέφερε? Όταν ερχόμαστε κάποιος από τους δύο τον ανέφερε. Δεν ανέφερα τίποτα εγώ. Εγώ δεν είπα τίποτα. Άσε τώρα, θα φας κόψιμο. Όμορφα και δημοκρατικά. Έτσι, όμορφα και δημοκρατικά. Τα είπαμε όλα. Εδώ πέρα ο άλλος. Είναι γνωστός αυτός ρε Παναγιώτη τώρα, έχει χάσει επεισόδια να πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα θέματα μας. Να πούμε πως η Σπαρτάκ Μόσχας έπαιζε για το ρώσικο πρωτάθλημα με την Ανζή. Στην Ανζή δεν έπαιζε και ο Σαμουέλ Ετώ, ένα φεγγάρι, ένα ποδοσφαιρικό φεγγάρι. Έπαιζε, ναι, αλλά πριν έχει μπόλικα χρονάκια. Έχει αργέτα. Όταν είχε κάνει τον Μπάμι Ανζή που πήγε. Πήγαν τότε κάτι Σαουδάραβες. Γιατί τώρα δεν είναι αυτοί οι Σαουδάραβες. Έφυγαν. Το είπαν το πείμα. Αλλά την είχαν πάει τρένο. Είχε πέσει μάλιστα μετά και στη β' κατηγορία της Ρωσίας. Άρα. Και τώρα επανήλθε. Αφού οι Σαουδάραβες την πήραν τρένο από χαμηλά και την πήγαν. Είχαν πάρει και τον Ρομπέρτο Κάρλος τότε. Στα τελευταία του. Είχε πάει και ο Ρομπέρτο εκεί πέρα. Στα τελευταία του. Είχε γίνει θέμα τότε. Είχαν γίνει. Γίνονται συχνά αυτά στα γήπεδα της Ρωσίας. Είχαν γίνει ρατσιστικές επιθέσεις κιόλας προς το μέρος του. Προς τον Ρομπέρτο Κάρλος. Ναι. Άντε ρε, αυτό δεν το ήξερα. Να πούμε ότι Σπαρτάκ Μόσχας Ανζή
1-0, δυσκολεύτηκε η Σπαρτάκ Μόσχας, αλλά κατάφερε να κερδίσει την Ανζή, καθώς η πρώην ομάδα του Σαμουέλετο είχε δεχτεί 2 κόκκινες κάρτες και έπεσε με 9 ποδοσφαιριστές. Τους καθάρισαν στη Σπαρτάκ με συνοπτικές διαδικασίες. Θα ήθελα να, βασικά, πριν ξεκινήσω και πριν μου πείτε 2 λόγια για όλα αυτά τα οποία είδατε μέσα στην εβδομάδα, να πούμε πως σήμερα, ο Ραντσβάν Λουτσέσκου υπέγραφε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα, λοιπόν, έχει ουσιαστικά γιορτή ο Λουτσέσκου. Επέτειο. Ναι, και γιορτάζει την παραμονή του και τη συμπλήρωση ενός έτους στον πάγκο του Δικεφάλου του Βόρρα. Και χθες ο Ιβάν Σαββίδης συμπλήρωνε 6 χρόνια παραμονής στον Δικέφαλο του Βορρά. Και έτσι τώρα, γιατί μπήκαμε σε ένα mood έτσι λίγο στοχαστικό, λίγο έτσι να αναπολούμε το τι έγινε στο παρελθόν, θα ήθελα να μου κάνετε ένα μίνι απολογισμό του Ραντσβάν Λουτσέσκου, το πώς ξεκίνησε και το πώς το πάει το πράγμα, ας πούμε, το πώς τελείωσε, ας πούμε, η περσίνη χρονιά και το πώς το βλέπετε να πηγαίνει από εδώ και πέρα, και μετά θα μπούμε και σε άλλες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, ας πούμε. Καλά, το πώς το ξεκίνησε, νομίζω δεν το ξεχνάει κανείς. Εντάξει, ήταν. Έτσι. Ναι, ήταν δύσκολο. Δηλαδή, και δεν φταίει ο ίδιος. Δηλαδή, μαγικό ραβδάκι δεν είχε. Ναι, δεν μετά είχε. Εκεί είναι ορισμός του. Πολλοί το λένε, αλλά λίγοι μπορούν να το υποστηρίξουν σε τέτοιο βαθμό τη φράση «παρέλαβα καμένη γη». Τι καμένη, μπουρλότο, κάρβουνο. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι ίσως και να μην παρέλαβε γη. Ναι. Είναι σαν το. Είναι σαν το σύνθημα που λέει ότι ομάδα μοντέλο την έκανε. Ναι, αυτό. Και μετά όμως το αντίστροφο. Δηλαδή έγινε η μετάβαση μοντέλο. Ναι, και μετά. Και πάλι πίσω μοντέλο. Ναι. Εκεί πέρα είναι η φάση που αρχικά πιστεύατε, όταν ακούσατε το όνομα Ραντσβάν Λουτσέσκου τότε. Με τι προδιάθεση, ας πούμε, το υποδεχτήκατε την είδηση ότι ο συγκεκριμένος Ρουμάνος θα έρθει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ? Είχατε θετική άποψη για τον Λουτσέσκου? Ήταν στοίχημα. Εγώ γλυκόπικρα συναισθήματα. Γιατί από τη μία ήξερα ότι, εντάξει, ο Ρουμάνος είναι ένας καλός προπονητής και το είχε δείξει με ομάδα χαμηλότερης δυναμικής. Με την Ξάνθη. Με την Ξάνθη, αλλά απ' την άλλη είχαν γίνει και διάφορα επεισόδια για έναν αγώνα ΠΑΟΚ Ξάνθης, τα οποία... Έπαιξε ρόλο, δηλαδή, για την άποψή σου, ας πούμε, το ότι είχε γίνει το σκηνικό στη συνέντευξη τύπου τότε? Ναι, είχε παίξει ένα ρόλο, δηλαδή. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, επαγγελματίες είναι, αυτά γίνονται. Και εγώ εκεί πέρα μένω ότι όλοι είναι επαγγελματίες, όλοι πληρώνονται για να κάνουν αυτό που κάνουν, οπότε αυτά συμβαίνουν κιόλας. Δηλαδή. Κυρίως, ας πούμε, το συνέστημα που επικράτησε θεωρώ ότι ήταν μια ανακούφιση που έφυγε ο Κινέζος Στανόγεβιτς. Και ήρθε επιτέλου ένας προπονητής. Normal. Γιατί θυμάμαι, ας πούμε, τον παλιό αριστερό μπακ που είχαμε, τον Λέοβατς. Ναι. Τον καημένο τον είχε λυπηθεί η ψυχή μου στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα. Στο 60 είχε γονατίσει και ξεφυσούσε, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Αφού δεν είχαν κάνει προετοιμασία τότε. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, τα. Όχι, αυτό που λέγανε. Δεν το είπα εγώ λόγω των γεγονότων τότε τη συνέντευξη τύπου και σε αυτά. Το είπα κυρίως με την. Το στοίχημα ήταν κυρίως σε ό,τι αφορά την αγωνιστική νοοτροπία. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου ήταν προπονητής σε μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, δεν θα παίρνει την μπάλα και θα έλεγε: ωραία, πάμε τώρα να κάνουμε παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, αντικειμενικά έπαιζε πίσω από την μπάλα. Πήγαινε να κλέψει το παιχνίδι. Και αν έκανε παιχνίδι, αν έκανε ίδια παιχνίδια, θα έκανε με το Λεβαδιακό, με την Κέρκυρα κτλ. Αλλά ήταν ένας μεγάλος αριθμός αγώνων που έπαιζε πίσω την μπάλα. Ναι, ναι. Και με αντιπιθέσεις. Οπότε δεν είχες αξιόπιστο δείγμα του. Okay, το θα έχει κάνει. Ναι, ναι. Έστω ότι δίνεις budget μεγάλο στο Λουτσέσκου, τι θα το κάνει? Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούν όλοι οι προπονητές να σου βγάλουν αξιόπιστο επιθετικό γενές πλάνο. Ισχύει αυτό. Και το μεγάλο στοίχημα, πέρα από το ότι είπε σε 2 μήνες, εγώ θα τη φτιάξω την ομάδα, θα τα καταφέρω, ας πούμε. Και το έκανε. Να τα συμμαζέψω λίγο τα πράγματα. Το μεγαλύτερο respect που δίνω στο Ρουμάνο είναι ότι αυτό ακριβώς που είπες εσύ. Θα τα πούμε, μην βιάζεσαι να πούμε. Όλα θα γίνουν. Είναι αυτό που είπες εσύ, ότι
έπαιζε με την Ξάνθη ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο ότι πάμε να κλέψουμε το παιχνίδι και πηγαίναμε να παίξουμε λίγο πιο επιθετικά όταν, ας πούμε, παίζαμε κανένα λιβαδιακό και τίποτα απόλυτος μένεις και δεν συμμαζεύεται. Και ήρθε σε μια ομάδα η οποία έπρεπε αναγκαστικά να παίξει και λίγο ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξει κατακτητικό ποδόσφαιρο και προσαρμόστηκε στη φιλοσοφία αυτή και έκτισε πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία. Ο Λουτσέσκου. Και όλο αυτό το χτίσιμο, η τελειοποίηση αυτής της φιλοσοφίας και αυτού του σχεδιασμού που έκανε πέρσι, τη βλέπουμε στα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ φέτος. Η εξέλιξή του και αυτά τα οποία έχει κάνει μέσα σε ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι, χωρίς να θέλω να γίνω προσωπολάτρης, να θέλω να τον αποθεώσω, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Λουτσέσκου, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αξίζουν συγχαρητηρίων. Δηλαδή, έτσι όπως την πήρε την ομάδα, έτσι όπως την εξέλιξε και την εικόνα που παρουσιάζει τώρα ο ΠΑΟΚ. Αύγουστο μήνα, τέλη Ιουλίου, αρχής Αυγούστου. Δεν νομίζω πως έχουμε δει ξανά ελληνική ομάδα τέτοια εποχή να δείχνει αυτή την αγωνιστική εικόνα. Να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο τέλη Ιουλίου, αρχής Αυγούστου. Αυτό. Ειδικά πέρα από την ανατροπή που έγινε μέσα στην εβδομάδα. Και το παιχνίδι και τα δύο παιχνίδια που έκανε με την Βασιλεία ήταν απίστευτα, ρε φίλε. Δηλαδή έλεγες μια αλήθεια, αυτό το πράγμα είναι ΠΑΟΚ. Δηλαδή εννοώντας ότι λες μια σίγουρα βλέπω ΠΑΟΚ. Δηλαδή γιατί ειδικά τώρα στην καφετέρια που ήμουν και το έβλεπα. Έφευγαν τα ΠΑΟΚ από εκεί και έλεγαν μια... Φίλοι, είναι η πρώτη φορά που γυρνάμε σπίτι μας και δεν έχουμε νεύρα. Δεν έχουμε να κράξουμε κάποιον. Να πούμε ότι αυτός έχει κάνει λακαμία, να πούμε. Δεν ξέρω αν το νιώσατε, το ζήσατε κι εσείς αυτό, αλλά υπήρχε μια έτσι ένα τέτοιο κλίμα, ένα τέτοιο mood. Μαζί ήμασταν. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά δεν το ξέρει ο λαός του Λίμπερο. Τίποτα, όχι. Απλά να συμπληρώσω ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό για το οποίο όλοι το βλέπουμε. Είναι και το γεγονός το πώς διαχειρίστηκε. Πρόσωπα και καταστάσεις. Γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά. Εντάξει, όλοι ξέρουμε πλέον το okay, μην τα επαναλαμβάνουμε. Αλλά δεν είναι, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι μόνο προπονητής. Κάνω την προπόνηση, κάνω δύο ασκήσεις στο αγωνιστικό πλάνο. Είναι ψυχολόγος, είναι πολλά πράγματα. Νομίζω πως ο Λουτσέσκου φετινός έφτασε αρκετά κοντά σε αυτό που στην Αγγλία λένε manager. Ναι. Manager. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν απλά προπονητής, ήταν manager. Ισχύει. Έκανε το managing διαφόρων πραγμάτων στην ομάδα. Και το ότι. Έστω και στην Ξάνθη, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι στην Ξάνθη. Γύρισε το κουμπί που έκανε την αλλαγή, ναι, λες, με τους ποδοσφαιριστές. Ακόμα και το γεγονός ότι στην Ξάνθη δεν είχε να διαχειριστεί μεγάλες προσωπικότητες. Και εδώ πέρα, στον ΠΑΟΚ, έπρεπε κάποια στιγμή στη μέση χρονιάς να πει Πρίγιοβιτς, σε πετάω έξω και βάζω τον κουλούρι μέσα. Καλά, με τον Πρίγιοβιτς υπήρχε ένα θεματάκι που λύθηκε μετά. Ναι, τότε, το οποίο δεν επηρέασε. Ναι, δεν επηρέασε χρόνια. Ίσα έγινε πιο ωφέλιμος ο Πρίγιοβιτς κατά τη διάρκεια της σεζόν και άρχισε να βοηθάει και έξω, άρχισε να σπάει την μπάλα, άρχισε να βοηθάει και εκτός περιοχής και δεν συμμαζεύεται. Είχε να αντιμετωπίσει και τέτοια πραγματάκια. Δηλαδή είχε να αντιμετωπίσει όλο αυτό το οποίο γινόταν τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο με τα δικαστήρια, με τους φιλάθλους και δεν συμμαζεύεται. Ότι η ομάδα έπρεπε να μην απορροφάει αυτούς τους κραδασμούς και να μένει συγκεντρωμένη στα παιχνίδια της, που έμεινε συγκεντρωμένη. Τα κατάφερε και δεν, πέρα από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης που έχασε στην Τρίπολη. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι η ομάδα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα του Ράτσβαν Λουτσέσκου που έπαιξε και κέρδισε. Και απέδειξε πάρα πολλά πράγματα και τόσο εντός της οικογένειας του ΠΑΟΚ όσο και εκτός. Περισσότερα φυσικά θα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Τον Βασίλη Καβαδία να είναι στην κονσόλα του ήχου και καλεσμένοι εδώ και συμπαραγωγή να είναι οι δύο Χριστάδες. Πριν όμως πάμε στα θέματά μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αποτελέσματα της League One, καθώς η Γαλλία είναι σε εξέλιξη. Στο 82ο προς 83ο λεπτό είναι όλα τα παιχνίδια τα οποία θα σας αναφέρω. Αντζέρ Νιμ 3-2 με την Νιμ να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Λιλ Ρεν 3-1. Μομπελιέ Ντιζόν 1-1. Νις Ρέμς 0-1. Και Σεντετιέν Γκίρκαπ 2-1. Τόλουσα λίγο αλλά δεν πειράζει. Για πες μας εσύ. Γκίρκαπ τάξιζε, δεν πειράζει. Ναι, έτσι αυτό. Για πες μας λίγο για το εδώ πέρα για τον ημιτελικό, είναι ημιτελικός είναι αυτός εδώ, του τένις. Για πες μας εσύ που είσαι reporter του τένις, σε έδωσε και... Ο Έλληνας, ο Τσιτσιπάς που έχει κάνει
Τον τελευταίο καιρό γνωστό το όνομά του λόγω της νίκης του στην προηγούμενη φάση. Παίζει με τον Kevin Anderson, νούμερο 6 στην κατηγορία. Είναι στο πρώτο σετ, να πούμε. Είναι στο πρώτο σετ, έχει πέσει λίγο τώρα. Τον έχει φτάσει. Είναι στα 4-4 games. Το έχει σοφαρίσει ο Νοτιοαφρικανός. 4-4, 0-30 όμως βρίσκεται μπροστά ο Τσιτσιπάς. Πάει για να κάνει, μακάρι να κάνει το 5-4. Νομίζω παίρνει και το game εδώ ή όχι. Όχι, όχι, θέλει άλλα δύο νομίζω. Άσος μόλις όχι, τώρα. 0-40. Πάμε για το 4-5. Θα σας κρατάμε εδώ πέρα ενήμερους για το τι γίνεται για αυτήν την μεγάλη πορεία που έχει κάνει ο Έλληνας τενίστας σε αυτή την διοργάνωση. Να πούμε πως ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι μόνο με SMS. FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Πριν λέγαμε με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου για τον Ράτσβαν Λουτσέσκου και για την πορεία που είχε σε αυτόν τον έναν χρόνο, τις μεταβολές που είχε αυτός ο ένας χρόνος και το ότι κατάφερε να πάρει μια καμένη γη και να κάνει μια ομάδα η οποία όσοι έχουν παρακολουθήσει παιχνίδια της τώρα τελευταία και ειδικά όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, να το πω λαϊκιστή, έμειναν κάγκελο. Καθώς μιλάμε για επική ανατροπή και μιλάμε για μια ομάδα η οποία δείχνει να μην συμβιβάζεται με την ΙΤΑ. Χαρακτήρα. Χαρακτήρα, μέταλλο. Πες το πώς θες. Νοοτροπία νικητή, την οποία την έχουμε τα τελευταία χρόνια. Εκεί είναι πολύ, δηλαδή το 0-2 στο 17 είναι πολύ δύσκολο. Βασικά είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει, πολύ εύκολο να απογοητευτούν και οι οπαδοί και οι παίχτες. Και να φας και ένα τρίτο, γιατί θυμάσαι πως έβγαιναν οι Ρώσοι. Κοίτα, στα πρώτα 20 λεπτά, η κάθε επίθεση των Ρώσων μύριζε μπαρούτι, μύριζε γκολ. Λες. Μα μαρκάραμε και εμείς με τα μάτια, και έτσι. Καλησπέρα. Ναι, έβλεπες τα πρώτα 20 λεπτά να μην πατάει καλά ο ΠΟΚ, έβλεπες λίγο στην άμυνα, ήσουν λίγο σφιχτός, έλεγες οχ, 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 οχ. Αλλά μετά, ρε παιδί μου, γύρισε ο διακόπτης, ήταν η φάση που... Δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να καταλάβω ακριβώς το τι έγινε. Έμειναν συγκεντρωμένοι, δεν άφησαν να τους πάρει από κάτω. Άλλαξε λίγο έτσι απότομα το πράγμα. Το πήραν εγωιστικά, γιατί τώρα το να βλέπεις το ταμπλό 2-0 στο 17 προκριματικά Champions League και δεν συμμαζεύεται. Και ξεκίνησε τα πρώτα 17 λεπτά η Σπάρτα και έδειχνε πολύ οργανωμένη, πολύ δυνατή ομάδα. Και από την άλλη πλευρά πάω και ήταν λίγο σε πολύ μέτρια κατάσταση. Ας πούμε, σε μια μυρβάνα κατάσταση θα το έλεγα. Έδειχναν πιο έτοιμοι, δηλαδή αυτό ειδικά το pressing τόσο ψηλά που μας δυσκόλεψε απίστευτα, και έδειχναν ότι βρίσκονται ίσως σε καλύτερη φυσική κατάσταση, με περισσότερα τρεξίματα, δεν ξέρω, γενικά πιο συγκεντρωμένοι στον αγώνα. Έδειχναν πιο φρέσκοι, ναι, ισχύει αυτό. Οι σκέψεις σας κατά τη διάρκεια εκείνη των πρώτων 20 λεπτών, ποια ήταν, σε τι φάση ήσασταν? Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύω φνηδιάστηκε. Γιατί αλήθεια είναι αυτό. Έχει μάθει με το Ράτσβαν Λουτσέσκου μετά το δίμηνο να παίζει ποδόσφαιρο στο οποίο να είναι αυτός ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, αυτός να πιέζει και αυτός να ελέγχει τη ροή του παιχνιδιού. Τώρα έπαιξε με μια ομάδα η οποία έχει παρόμοια τακτική, να πιέζει ψηλά. Στην πίεση ψηλά, εκεί πέρα φάνηκε ότι ζοριστήκαμε στην αρχή, αποπροσανατολιστήκαμε. Υπήρξαν κάποια κενά στην άμυνα, τα οποία όμως την πορεία, εντάξει, διορθώθηκαν. Στο πρώτο γκολ, δηλαδή, εντάξει, υπήρχε αυτό το κενό που λες, μια αλληγορία, μια έτσι λίγο. Ναι. Πετούσε το η άμυνα του ΠΑΟΚ, ρε παιδί, να το πούμε λίγο πιο έτσι. Λαϊκιστή. Ναι. Το δεύτερο γκολ είναι εκείνη η φάση που λες, που ξυπνάνε οι κακές αναμνήσεις που έχεις από την Σάλκη και από τον Άγιαξ και λες, μια και να δεις, γύρισε. Και τώρα δες την γκολ τρώω. Που σε κάτι παιχνίδια πάντα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έτρωγε κάτι περίεργο γκολ. Και το δεύτερο γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ είναι από αυτά τα περίεργα γκολ που λες μια. Ναι, όχι, ρε φίλε, να φάω τέτοιο γκολ. Και goal. Ο παίκτης της ρώσικης ομάδας. Ο Πρόμες. Ήταν ξεμαρκάριστος. Είχε όλο το πεδίο ελεύθερο για να κάνει ό,τι θέλει. Έκανε το σουτ. Χτύπησε κόντρα ριμπάλα στο Πατσερίδη. Ναι, ναι. Μετά πηγαίνει στο Πασχαλάκη. Απεκρούει ο Πασχαλάκη. Τίποτα. Μια χαρά. Για να πέσω λίγο. Ναι. Κοντράρει στον Χατζερίδη, απεκρούει ο Πασχαλάκης, χτυπάει το δοκάρι και πάει μέσα. Γελάρι μέσα. Είναι αυτό που είπε και ο
Και ο Κόλκας όταν περιέγραφε, ας πούμε, αυτό, ναι. Τι είναι υπέρα, μιλάμε τώρα για την ομάδα που έχει φάει γκολ επειδή άλλαξε ο αέρας. Τι μου λες τώρα. Τώρα πας πολύ πίσω και... Άστο, ναι, ας μην ξύσουμε επίσης. Τότε με το Θεό άνεμο... Ακριβώς. Έτσι, ναι. Αλλά γενικότερα, ρε παιδί μου, ήταν αυτό που λες με ότι δεν παίζω που δεν παίζω καλά. Μου γυρνάει την πλάτη και η θεά τύχη, να πούμε. Και όταν δεν έχεις τύχη, είσαι λίγο σφιχτός. Κοίταξε, εγώ ξέρει και ο Χρήστος που καθόταν δίπλα μου. Τα χρειάστηκα λίγο. Ήμουνα λίγο, δεν μιλιόμουνα. Ήμουνα λίγο. Κατηφής να πω. Με είχε πάρει λίγο από κάτω. Το σημαντικό είναι ότι δεν ήταν να κατηφίσει οι παίκτες. Εσύ να είσαι ό,τι θέλεις. Ακριβώς. Δηλαδή, όχι, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι. Ρε παιδί μου, τι γίνεται. Πολλές φορές βλέπεις 0-2. Εκεί πολύ πιθανό είναι είτε να χάσουν όλη τους την αυτοπεποίθηση, όλη τους την ψυχολογία οι παίχτες και να το παρατήσουν ή να πάνε για να το διατηρήσουν. Να λάθη το ένα μετά το άλλο. Ή να, ξέρω εγώ, να πούνε OK, το γυρνάμε, αλλά το κάνουν με άγαρμο τρόπο την προσπάθεια. Δηλαδή να βγουν όλοι μπροστά, με κενά πίσω, που ελοχεύει ο κίνδυνος να φας και τρίτο κτλ. Υπήρξε μια, δεν ξέρω, ηρεμία, ωριμότητα. Αυτοσυγκέντρωση, δηλαδή συνέχισαν το 0-2, λες και το μάτς ήταν 0-0. Και λέμε ότι εμείς συνεχίζουμε, θα κάνουμε το παιχνίδι μας, θα φτάσουμε στο γκολ, στα γκολ. Σε αυτό ξέρεις τι. Έτσι όπως το βλέπω τώρα, ρε παιδί μου, μετά από αρκετά 24 ώρα και λίγο πιο ήρεμος, σε αυτό το οποίο καταλήγω είναι ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που έχεις μέσα στο γήπεδο. Το πόσο ικανοί ποδοσφαιριστές είναι, το πόσο πιστεύουν στον εαυτό τους και πόσο πιστεύουν ότι αυτό το πλάνο το οποίο έχουμε και οι ικανότητες που έχουμε μπορούν να το ανατρέψουν αυτό το παιχνίδι. Πίστευαν στους εαυτούς τους ότι εμείς αυτό το παιχνίδι μπορούμε να το ανατρέψουμε. Τους έχουμε, είμαστε καλοί. Ναι, είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Μπορούμε. Όταν μπαίνεις σε οποιοδήποτε πράγματα στη ζωή σου, αρχίζεις και πιστεύεις ότι εγώ είμαι καλύτερος από αυτό. Από τον εκάστοτε ρε παιδί μου, από την αντίπαλη ομάδα, από το χύψη και δεν συμμαζεύεται. Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή, εφόσον το πιστεύεις, θα το αποδείξεις κιόλας. Στο οποίο και για να κάνουμε σύνδεση και λίγο με τα προηγούμενα, επίσης προφανώς και πιστώνεται στο Λουτσέσκου. Προφανώς. Όπως έχει εμφυσίσει με τη σειρά του θετινοτροπία στους παίκτες του. Και όπως για μένα είναι σημαντικό, ξέρεις, αρκετές φορές οι συνεντεύξεις τύπου λίγο περνάνε στον ντούκου γιατί υπάρχει η λεγόμενη ξύνινη γλώσσα, οι προπονητές αναμασούν τα ίδια. Λένε τα κλασικά, ας πούμε, και οι υπόσχεσεις. Είναι πολύ σημαντικό το ότι και μετά το πρώτο μας με τη Βασιλεία και μετά τη Σπαρτάκ, ο Λουτσέσκου είπε ότι πάμε για να νικήσουμε και επέμενε σε αυτό. Ναι. Και εκεί ναι. Δείχνει την οτροπία νικητή. Όχι πρόκριση, όχι ήττα με γκολ, όχι ισοπαλία, όχι κάτι. Αυτό είναι εδώ. Θα πάμε, το ίδιο το παιχνίδι θα κάνουμε εκεί, δεν θα κάτσουμε πίσω 11-0-0 όλοι πίσω κτλ. Πάμε να κερδίσουμε. Αυτά. Την Πέμπτη είχα μια συζήτηση με έναν γνωστό μου τέλος πάντων και μου έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει αλλάξει εποχή ευρωπαϊκά. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει μπει σε ένα νέο μοτίβο, σε ένα νέο mood που έχει πάψει πλέον να παίρνει επικές προκρίσεις. Βλέπε Φενέρμπαχτσε, βλέπε τότε να μου βλέπε Άρσεναλ. Πλέον παίρνει προκρίσεις. Παίρνει προκρίσεις με ανωτερότητα, παίρνει προκρίσεις γιατί αποδεικνύει σε όλους ότι είναι ο καλύτερος. Και δεν χρειάζεται να αποδείξει και να κάνει το επικό, να κάνει την απέκρουση του Κοντρέρας μέσα στη Ρωσία τότε που πήγε και κοπανίστηκε να πούμε στο δοκάρι ή να πάει ο Μούσλι ας πούμε στο 100 φεύγα να πούμε στην παράταση να βάλει τον Κορτσικό στο Ιντινούπολη και να πάει να κάνει σημεία ας πούμε κτλ. Δείχνει την ανωτερότητά του σε όλα τα σημεία. Δεν ξέρω άμα διαφωνείτε. Άμα... Χωρίς να μειώνουμε εκείνες τις προκρίσεις. Όχι, ναι. Δεν τις μειώνουμε. Μιλάμε ότι. Ναι, όχι, ξέρω, απλά το λέω. Ναι, καλά κάνεις. Εκείνες οι προκρίσεις απλώς είναι επικές. Αυτές οι προκρίσεις που κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή που έκανε με τη Βασιλεία, δείχνει καθαρά την ανωτερότητα της ομάδας. Ότι είμαι καλύτερη ομάδα και παίρνω με συνοπτικές. Ποιοτικά, ατομικά, σαν σύνολο, σε όλα. Σε όλα, με συνοπτικές διαδικασίες ήρθα να πάρω αυτό το οποίο θέλω. Και χωρίς να αφήνω περιθώρια στους αντιπάλους μου να ελπίζουν για κάτι καλύτερο. Και ειδικότερα είναι άντε, όταν το βλέπεις ας πούμε από ποδοσφαιριστές ας πούμε που είναι λίγο μπαρτοκαπνισμένοι, λες ok. Αλλά αυτό το οποίο έβλεπα ας πούμε για παράδειγμα από το Λιμιό, ο οποίος είναι πιτσιρικάς. Αυτό το οποίο έβλεπα από τον Πέλκα, που ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος είναι ικανός, ρε παιδί μου, δείχνει εμένα ότι μπορεί να πάρει τον Πάκο από το χέρι και να τον πάει παραπέρα. Ο Πέλκας, κοίταξε, κατά την άποψή μου, με την εμφάνιση εκείνη που έκανε, έχει κερδίσει το περιβραχιόνι, όχι σπίτι του, να το κάνει τατουάζ. Δεν χρειάζεται καν να το βγάλει.
Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι από πίσω. Εντάξει, που δεν υπάρχουν και άλλοι από πίσω. Απλά θέλω να σου πω ότι έδειξε ότι είναι και αυτός αρχηγός. Ναι, ότι έχει την προσωπικότητα. Έχει, έχει τα στοιχεία αυτά να ηγηθεί κάποια στιγμή, ακόμα και τώρα, στον ΠΑΟ. Απλά μάλλον μεγαλύτερη έκπληξη ίσως ήταν η εμφάνιση, η θετική έκπληξη του Λιμνιού. Γιατί, οκ, ο Πέλκας τον έχει δει ξανά να κάνει μεγάλα παιχνίδια. Ξέρεις, είναι ο αρχηγός, ξέρεις γιατί είναι ικανός. Αντικειμενικά, αρκετοί, ξέρω εγώ, βλέποντας το Λιμνιό, λέγανε: «Οκ, θα σου δώσω τρεξίματα, αλλά μήπως να. Ξέρω εγώ». Γιατί έρχεται και από μια χρονιά που δεν λογίζονταν ως βασική επιλογή. Ξαφνικά ξεκινάει βασικός, όχι μόνο σε αυτό. Και όχι απλά βασικός, βασικός σε παιχνίδια που θα σε πάνε στο Champions League. Μιλάμε για. Παίζει πάνω κάτω όλη τη γραμμή, δίνει και βοήθεια στο μάτος, επιθετικά. Μαρκάρει, συνεπέστατο σε όλα του τα καθήκοντα, πιέζει. Πολύ ωραία. Εντάξει, δηλαδή όσο άνευρη μάλλον ήταν λίγο επιθετικά η αριστερή πλευρά με Κρέσπο και Ελκαντουρί, τόσο on fire ήταν η δεξιά, έτσι. Εντάξει, έχεις δει να πούμε στα μπακ Σνάουτσερ και Λίνο. Δηλαδή, αν το Λίνο ήταν καλός, ανέβαινε, έκανε εκεί, αλλά από την άλλη πλευρά με το Σνάουτσερ που ανέβαινε ως τη γραμμή εκεί πέρα, από εκεί και πέρα είχε τείχο, δεν πήγαινε παραπάνω. Είχες όμως μία σιγουριά με τον Μύρο, σε παρακαλώ. Όχι, υπήρχε, αμυντικά ναι. Ήταν εκπληκτικός ο Σνάουτσερ και ένας πάρα πολύ. Καλός ποδοσφαιριστής που, ρε παιδί μου, ποτέ δεν γκρίνιαξε, ποτέ δεν... Επαγγελματίας, άψογος σε όλα του. Ήταν 100% επαγγελματίας, ναι. Στα τελευταία του στον ΠΑΟΚ, επί Γιώργου Δόνη, αν θυμάμαι καλά, έκανε ανεβάσματα. Έκανε και κάποια ανεβάσματα. Δεν μπορούσε τόσο πολύ. Ναι. Δεν σου λέω τώρα ότι έκανε... Θες να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά, δεν θα γυρίσω ποτέ. Θα καλέσουμε ένα όμορφο ταξάκι ή αυτό το μικρό το αμαξίδιο που έχουν για τους τραυματίες για να γυρίσω. Είναι τόσο απλό. Ναι, μετά ρε παιδί μου, να το πάμε και λίγο να το ξαναγυρίσουμε λίγο στο παιχνίδι. Είναι η φάση που, ρε παιδί μου, αρχίζει να μπαίνει τον γκολ με τη φάση του με τον Μπρίγιοβιτς, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο την είδατε εσείς. Η εκτέλεση, γιατί ήσασταν στο γήπεδο, δεν ξέρω άμα ξαναδείτε τις φάσεις. Η εκτέλεσή του σας άρεσε. Γιατί εγώ πιστεύω δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν λίγο έτσι ρυψοκίνδυνη, ρε παιδί μου. Γιατί βάζει ουσιαστικά στο κέντρο. Άμα έμενε ο άλλο εκεί πέρα, πες να την απέκουγε. Και χαμηλά σχετικά στο κέντρο. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα ρε παιδί μου, μετά Χριστόν Προφήτης και δεν συμμαζεύεται, είναι πράγματα που δεν θέλω. Απλώ ρε παιδί μου κουβέντα να γίνεται. Όχι ότι έχω κανένα θέμα με τον Μπρίγιοβιτς. Ο Μπρίγιοβιτς, ρε φίλε, είναι killer. Αλλά οκ. Okay. Δεν ξέρω άμα. Κοίταξε, εγώ την είδα κι εγώ, δεν μ' άρεσε η εκτέλεση. Απλά το θετικό είναι ότι μπήκε τον γκολ. Τόσο θετικό για την ομάδα. Ως και θετικό για τον ίδιο τον παίκτη. Πήραν ψυχολογία μετά. Γιατί είναι θετικό και για τον Μπρίγιοβιτς, γιατί θυμίζω ότι προέρχεται από έναν τελικό στον οποίο δεν κατάφερε να σκοράρει και έχασε και πέναλτι. Νομίζω ο τελικός είναι πολύ πίσω όταν έχεις ξεκινήσει την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας και ξεκινήσει μια νέα χρονιά και έχεις σε τρία παιχνίδια τρία γκολ. Νομίζω ότι ο τελικός έχει μείνει πίσω. Μπορεί δηλαδή τώρα να φαντάζει μακρινό, αλλά πίστεψε με το φάντασμα αυτού του πέναλτι δεν νομίζω να του έφυγε, να του φύγει έτσι εύκολα ότι έχασα πέναλτι που είναι 50% γκολ. Ξέρεις κάτι, είναι σχετικό αυτό, γιατί θα σου πω σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι διαφορετικό το να χάσεις. Sorry να κάνω διόρθωση. Ξέρεις ότι με αυτά δεν. Δεν είναι 50%, έτσι. Είναι παραπάνω. Εντάξει, απλά ήθελα να πω ότι. Ναι, εντάξει. Είναι 51, θα το πω για να είμαι. Είναι αυτά. Εντάξει, ναι. Okay, καλά πάμε. Τα λες. Απλώς, ρε παιδί μου, είναι διαφορετική η φάση το ότι χάνεις ένα πέναλτι σε ένα τελικό που το έχει κερδίσει η ομάδα σου. Και είναι διαφορετικό όταν χάνεις ένα πέναλτι ενώ έχει χάσει η ομάδα σου. Ναι, σε κυνηγάει, ρε παιδί μου, περισσότερο το ότι άμα από αυτό το πέναλτι, ο ΠΑΟΚ κάνει το κύπελο, ας πούμε, πέρσι. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Το χρονικό σημείο όμως που ήταν το πέναλτι ήταν. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε. Καλά, εντάξει, οκ. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε θέμα. Μετά ήρθε το γκολ του Λιμνιού. Μετά ήρθε το γκολ του Λιμνιού. Το άξιζε το παλικάρι. Ναι, ναι. Ο Λιμνιός, ο οποίος στα αυτά τα τρία παιχνίδια. Έχει δύο assist και δύο γκολ. Μία assist και ένα γκολ. Μία assist και ένα γκολ. Όντως είναι η έκπληξη, όπως είπε ο Χρήστος, από τα αριστερά, να πούμε, το αριστερό εξτρέμ, να πούμε. Και ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής όπου μπορεί, ας πούμε, στην αρχή και όταν πρωτοήρθε να μην τον πίστευαν αρκετοί, να έλεγαν τώρα ποιος Λίμνιος, να πούμε. Αλλά αποδεικνύεται ότι είναι λίρα 100. Κοίταξε, αν δεν πάρουν όμως και χρόνο αυτοί οι παίκτες, όταν λέω αυτοί εννοώ οι Έλληνες, οι νεαροί σε ηλικία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε το τι είναι ικανοί να κάνουν. Δεν λέω τώρα εντάξει, να πάει στην K20 και να βάλει ένα τσούρμο παιδιά να παίζουν.
Απλά εντάξει, οι παίκτες, ας πούμε, όπως Λιμινιός και Πέλκας, θέλω να πιστεύω ότι όταν ήταν μικροί ξεχώριζαν. Οπότε θα μπορούσαν να πάρουν τις ευκαιρίες. Απλώς αυτά γίνονται σταδιακά και δεν γίνονται ακριβώς σε παιχνίδια τα οποία καίνε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο ΠΑΟΚ παίζει προκριματικά τη Champions League και δεν μπορεί να κάνει τέτοιες δοκιμές. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να έχουν και μια πάρα πολύ καλή διαχείριση. Το πώς θα τα εντάξει μέσα σε μια ομάδα, τόσο όσον αφορά τις προπονήσεις και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αγώνες. Γιατί εκεί πέρα, ρε φίλε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Ειδικά στην Ελλάδα μπορεί το παιδάκι το οποίο είναι 16-17 χρονών ή 18 χρονών να το σταυρώσουν την επόμενη μέρα. Ή μπορεί να το αποθεώσουν και να βλέπεις, ας πούμε, όλα τα ραδιόφωνα, 4-5 ραδιόφωνα σε κάθε πόλη. Α, στη Θεσσαλονίκη, πόσα ραδιόφωνα έχει η Θεσσαλονίκη. Πόσες εφημερίδες, πόσα site, να το παίζουν πρώτο να θέμα παντού. Να ιστορίες και ο Μέσης των φτωχών και ο Ρονάλντο των πλουσίων. Κουτσιανικούλης βλέπε. Δεν ήθελα να ονοματίσω. Ναι, που ρε παιδί μου αρχίζει και χάνεις την μπάλα. Και είναι λογικό να τη χάνεις, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο και θα πρέπει να έχεις και κάποιον από δίπλα να το διαχειρίζεται όλο αυτό, να σου μάθει να το διαχειρίζεσαι όλο αυτό. Τις περισσότερες φορές, άποψή μου, είναι νομίζω ότι θέλει να γίνει ένας συνδυασμός των γονιών, ρε παιδί μου, με την ομάδα, έτσι ώστε να τσουλήσει το πράγμα λίγο πιο normal και να μην πάρουν τα μυαλά αέρα. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά δείχνουν τουλάχιστον και όλοι, μιας και ο Πέλκας, πολύ συνειδητοποιημένοι και πάνε προς τον στόχο, πάνε προς εκεί που πρέπει. Και γενικότερα η ομάδα είναι συνειδητοποιημένη, ξέρει το τι κάνει, ξέρει το που πάει και υπάρχει αυτή η χημεία, έχει δέσει το πράγμα, ας πούμε. Λίγο Χατζερίδη θέλει λίγο δουλίτσα. Έως αρκετή τολμώ να πω. Ναι, θέλει. Εντάξει, ναι, ο Χατζερίδη προέκυψε στην δεκάδα του ΠΑΟ. Καθώς ο τραυματισμός του Βιερίνια έφερε τον Κρέσπο να πάει στα μπακ, να πάει στα αριστερά και τον Χατσερίδη να βρεθεί απρόοπτα, ρε παιδί μου, χωρίς να είναι 100% έτοιμος στο κέντρο της άμυνας. Στο παιχνίδι με τη Βασιλεία, να πες μου. Αν και είναι νωρίς για τον Χατσερίδη, δεν μπορούμε τώρα θέλει να, χρόνο και να θα το πούμε δώσουμε, με ναι, δύο εντάξει παιχνίδια. Απλά αυτό που έχει δείξει μέχρι στιγμής είναι ότι στο παιχνίδι με τη Βασιλεία που ο ΠΑΟΚ ήταν ψηλά ήταν καλός και μάρκαρε, ήταν καλός. Εδώ πέρα που έπρεπε να καλύψει χώρους, να κόψει 1-2 που κάνανε οι επιθετικοί των Ρώσων, εκεί λίγο ζωρίστηκε. Είχε κάποια θεματάκια, όπως επίσης είχε και κάποια θεματάκια και ο Κάνιας, ο οποίος μπορώ να πω ότι, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση, ας πούμε, την έχασε την μπάλα μεταφορικά. Με νευρίασε λίγο. Ήταν λίγο τσαπατσούλης. Ναι, ήταν λίγο τσαπατσούλης, γιατί, ρε φίλε, με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν ένας αμυντικός χαφ δεν μπορεί να κάνει σωστή πάση στα δύο μέτρα. Ο Κάνιας σε αυτά τα τρία παιχνίδια, για να μην φανεί ότι τον κράζω κτλ., έχει κάνει, δηλαδή άμα το top του είναι το 7, έχει κάνει 7,5 το ποδοσφαιριστής. Απλώς θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, σε κάποιες φάσεις κρίσιμες που έπρεπε να έχει το καθαρό μυαλό και να κάνει τη σωστή την πάσα, δεν την έκανε. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν κακές μέρες. Έτσι. Καλά, προφανώς, όλοι οι άνθρωποι προφανώς έχουν κακές μέρες. Δεν ήταν σε τόσο κακή μέρα, απλώς, ρε παιδί μου, το timing που έπρεπε ήταν δεν ήταν τόσο πίσω. Προσπάθησε και σου λέω και πάλι ότι έχει δώσει πάνω από τα αναμενόμενα, πάνω από αυτό το οποίο μπορεί να. Ναι, και υπολογίζουμε ότι μπορεί να δώσει. Αν δεν είχε, πιστεύω, κάρτα ο Μαουρίσιο και δεν φαινόταν λίγο να έχει νευριάσει προς το τέλος, πιστεύω ότι θα είχε αντικατασταθεί ο Κάνιας. Έπαιζαν ξύλο. Έπαιζαν ξύλο. Μαρούσαν. Ναι. Για δώσε εδώ πέρα μια ενημέρωση για το τένις, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Για το τένις τελείωσε το πρώτο σετ, ξεκίνησαν το δεύτερο. Δεν τελείωσε το πρώτο, συγγνώμη. Γίνεται πανικός, 6-6. Βρισκόμαστε Άντερσον και Τσιτσιπάς. Δυστυχώς δεν πρόδειξε νωρίτερα να το καθαρίσει ο Στέφανος. Τώρα που είναι στο 6-6, τώρα είναι όποιος το πάρει. Ναι, όποιος το πάρει είναι αυτό. Τελευταία. Α, δεν έχει δηλαδή παράταση και τα λοιπά. Εδώ θα κάποιος θα κάνει το 7-6. Θα πάρει το πρώτο σετ. Βρισκόμαστε στους πόντους στο 4-4. Και βλέπουμε. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την συνέχεια και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Πλέον μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11. Στέλνεις Παπαντονίου πίσω από το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου και οι δύο Χριστάδες εδώ, αριστερά και δεξιά, να κρατάνε συντροφιά τόσο σε εσάς όσο και σε εμένα που βρίσκομαι εδώ ακόμα ένα Σαββατοκύριακο. Να πούμε πως έχουμε τελικά από την Γαλλία και την League One. Nantes Μονακό 1-3, Angers Nîmes 3-4. Μισό λεπτάκι γιατί εδώ πέρα κάνει μια ανανέωση. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είναι, γίνονται και αυτά, έτσι δεν λένε όλοι. Έτσι λέμε και εμείς. Lille Rennes 3-1, Montpellier Dijon 1-2. Νις Ρέμς 0-1, Σεντετιέν Γκίκαπ 2-1. Αυτά ήταν τα τελικά στην Γαλλία. Να πούμε ότι ο Άντερσον κέρδισε το πρώτο σετ κόντρα στον Έλληνα τενίστα. Και πάμε στο δεύτερο σετ να δούμε τώρα το τι μελιγενέστε και εκεί. Επίσης να πούμε πως, και να μην ξεχάσουμε πως υποστηρικτής και της δεύτερης ώρας της εκπομπής των Ασπρόμαυρων Πτήσεων είναι το Όνειρο Live Strip Show, το πιο αισθησιακό hot show της Θεσσαλονίκης. Σας περιμένει να ζήσετε μοναδικές πριβέ καταστάσεις με ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο και αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει ευχάριστα ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες του, μόνο με 10 ευρώ είσοδο μαζί με το ποτό σας. Η εγγύηση στην νυχτερινή διασκέδαση ακούει στο όνομα Όνειρο Live Strip Show, συνοδεύει Κολέτη 30 έναντι παλαιού ΟΠΑΠ. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ρεζερβέ 23 13 0 69 0 83. Επαναλαμβάνω, 23 13 0 69 0 83. Προσφορά για όλους σας, μόνο με 10 ευρώ, 2 πριβέ χορούς. Όνειρο Live Strip Show λοιπόν είναι ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής των Ασπρόμαυρων Πτήσεων. Να πούμε ότι μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι μόνο με SMS, FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και ΦΠΑ. Επίσης να στείλω πολλά χαιρετίσματα στο άρρωστο παοκτσάκι τον Χρήστο, και αυτός κι άλλος είναι ο όνομα τους. Πολύ Χριστάδες μαζευτήκατε ρε παιδιά, τι γίνεται, ανοίξετε κανένα φαν κλαμπ. Όπου Χρήστος και Παοξής. Έτσι, έτσι, τα λες ωραία, τα λες όμορφα. Και μιλάς αν, και ριλάτα. Έτσι, και αν και καθήμενος ορθά ομιλείς. Όπου είναι συντονισμένος και αυτός με το Λίμπερο εδώ πέρα των 107,4 και μας άκουει να του χαϊδεύουμε Σάββατο βράδυ τα αυτάκια του. Χριστάρα, πώς και δεν πήγες να πιεις κανένα κοκτέιλ, κανένα ποτάκι να πούμε, δεν κάνεις τίποτα απλωτές στις παραλίες της Χαλκιδικής, να πούμε, το πιάσες εσύ. Εγώ γιατί, το πιάσα. Γιατί γέλασες, όταν είπα απλωτές, ας πούμε, γιατί ο γέλωτας. Μη δίασα. Όπου ανεβάζεις το επίπεδο, φίλε, θα φάμε καμιά μήνυση, να πούμε. Τι είναι αυτά, πούμε, τι ξένες γλώσσες είναι αυτές, ας πούμε. Ναι, γιατί εσύ, ας πούμε, πας ντουκεμένα, ας πούμε, όταν μπαίνεις μέσα, ας πούμε, κολυμπάς ντουκεμένα, δεν κάνεις καμιά απλωτή έτσι χαλαρά. Κάνω και καμιά απλωτή έτσι χαλαρά, γιατί η απλωτή ενδείκνεται στο να κολυμπάς και να μιλάς. Όπα, θα σε κόψω τώρα, τι είναι αυτά, ρε φίλε, γίνεσαι πρόστιχος, να πούμε. Ναι, για συνέχισε, όχι, συνέχισε. Τα λες ωραία. Ενδείκνεται η απλωτή στο να περπατάς, στο να κολυμπάς και να μιλάς. Ναι. Χριστάρα, περιμένω μήνυμα να μου πεις τι έγινε σήμερα και είσαι, τέσιο, μέσα, να ξέρεις. Εντάξει, όχι ότι με χαλάει, αλλά εν πάση περιπτώσει είχα σε διαφορετικό mood σήμερα τουλάχιστον. Πάμε να το... εσύ άρχισε, είσαι ωραίος. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε λίγο διαφορετικά το πραγματάκι. Και να πούμε και 2-3 πραγματάκια, γιατί είπαμε για το παιχνίδι με την Σπαρτάκ Μόσχας, το οποίο είδαμε μεσοβδόμαδα, είπαμε για την συμπλήρωση ενός έτους στον πάγκο του ΠΑΟΚ, του Ράτσβαν Λουτσέσκου. Δεν είπαμε όμως για την παρουσία του ανθρώπου, ο οποίος ουσιαστικά έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη για όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια καθαρή ομάδα,
το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει δύο κύπελα. Το ότι διεκδικεί στα ίσια την έξοδο στους ομίλους του Champions League και άλλα πολλά. Και δεν είναι άλλος από τον Ιβάν Σαββίδη. Θα ήθελα να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για όλη αυτή την παρουσία του Σαββίδη αυτά τα 6 χρόνια στον ΠΑΟΚ και που είναι καλά να γίνονται τέτοιοι απολογισμοί, γιατί αγναντεύοντας το παρελθόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δεις τα λάθη σου, και όταν γυρνάς και κοιτάς τα λάθη σου είναι οδηγός για το μέλλον για να μην ξανακάνεις τα ίδια και να ακολουθείς μια πολύ καλύτερη πορεία εν ώψη της συνέχειας. Θα ήθελα ένα σχόλιο και από τους δυο σας για αυτά τα 6 χρόνια Ιβάν Σαββίδη στα ενία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ποιος θα πάρει το λόγο, θα τον πάρεις εσύ που είσαι αριστερό extreme τώρα. Σε βλέπω, είσαι σε mood. Καταρχήν, εντάξει, δεν... Σε τι mood δεν λέμε. Σε ό,τι αφορά... το κρατάμε κρυφό, γιατί ευτυχώς... Για να μην χαθεί η μαγεία του ραδιοφώνου, αυτό, θα πούμε. Αυτό, γιατί σε άλλα ραδιοφώνα έχει και, ξέρεις, κάμερα και σε βλέπουν μέσω web TV και δεν συμμαζεύεται. Αυτό τώρα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να χάνω την μαγεία του ραδιοφώνου, το ότι, ας πούμε, σε τι φάση είναι αυτοί που μιλάνε. Δεν θα με χαλούσε να το μοιραζόμουν με τους έγκρους. Να είχε τώρα δηλαδή live κάμερα εδώ, να τη δει, να μας βλέπει ο άλλος ο τριανταφυλαίνιος. Λάτα μας, ναι. Και να ξερογλύφεται, να πούμε. Να έχουμε τίποτα τέτοια. Κοίτα, πιστεύω ότι... Να σου λέει δηλαδή να σε παίρνει τηλέφωνο, μην του δίνω, δεν θα του πω βασικά. Θα του δώσω ιδέες τώρα. Αλλά πιστεύω ότι θα σου λέει να πατένε για ένα καφέ. Να πάμε για ένα καφέ. Ναι, δηλαδή, άμα μας έβλεπε, πιστεύω θα το άλλαζε. Να ξέρεις. Θα πρέπει να περάσει από πόσο να το αλλάξει. Πόσο πιο πολύ να το αλλάξει. Ναι, αλλά ξεφεύγουμε λίγο. Ξεφεύγουμε όλοι. Εσύ θα πηγαίνεις για καφέ μαζί του. Είσαι τρελός. Τώρα, φίλε. Πού ξέρω, να ξέρω ότι έχω δίπλα μου, ρε φίλε. Να μην ρωτήσω. Κάνω κακό που ρωτάω. Τον παραδίπλα, γιατί δεν το ρωτάς. Όχι, το ρώτησε αφού. Αν το ρώτησε, εντάξει. Έχει θέση, όχι. Για πάμε στο Σαββίδη. Λοιπόν. Άμα ακούει ο Σαββίδης, χαρές που θα κάνει. Ότι διακόψαμε το σχολιασμό του έργου του για τη συγκεκριμένη αναφορά. Κοίτα, ο Ιβάν δεν πιστεύω να ακούει, αλλά ο Γιάννης Γιωργάκης σίγουρα ακούει. Τέλος πάντων, για πάμε στα θέματά μας. Εντάξει, καταρχήν και μόνο αρκεί να ρίξει κάποιος μια ματιά στο τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια στην ΑΕΚ και το τι γίνεται τώρα στο Παναθηναϊκό, για να συνειδητοποιήσει τη σημασία της παρουσίας ενός ισχυρού ανθρώπου όπως ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Σωστό, σωστό. Αυτό σε ό,τι αφορά την... τα οικονομικά. Την παρουσία του καθεαυτή. Από εκεί και πέρα, νομίζω πως άργησε, αλλά έμαθε μέσα από τα λάθη του. Και έφτασε επιτέλους, νομίζω ότι τώρα το βρήκε το πλάνο. Πειραματίστηκε, έφτασε... Ο πειραματισμός σε όλα τα πράγματα είναι καλός. Είναι καλός οδηγός. Γενικά είναι. Τσιγκλίζεις κάποιον για να ξέρω. Πάρει τηλέφωνο. Δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, αν μπορούσαν οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες να έχουν την κάμερα αυτή τη στιγμή να βλέπουν και το μάτι σου και το πρόσωπό σου ενώ το έλεγες αυτό. Και η δροσερή. Και ναι. Θα είχαν διαφορετική άποψη. Ναι, εγώ ρε παιδί μου έκανα μια παρέμβαση να πω. Εντάξει, άλλη φορά δεν ξαναμιλάω. Ναι, εν πάση περιπτώσει οι πειραματισμοί είναι καλοδεχούμενοι. Ναι, okay, ναι. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, okay, δοκίμασε διάφορα. Δοκίμασε Στέφενς, δοκίμασε Άγγελο. Έκανε και λάθη. Έκανε, εντάξει, υπήρχαν και οι εποχές τότε στις αρχές που στήριζε την ομάδα σε δανεικούς και έδινε πόσα λεφτά τώρα. Ναι. Και ένα εκατομμύριο έχει τύχει να έρθει παίχτης δανεικός, έτσι, με αμφίβολου... Κοίτα, στην αρχή το είπε και ο Ιβάν ότι ήμουν έρμεο, ας πούμε, τον μάνατζερ. Με έπιαναν κότσο, ας πούμε. Το παραδέχτηκε ο άνθρωπος, το κατάλαβε. Το έγιναν λάθη, αλλά νομίζω έφτασε. Έφτασε στο σημείο ότι βρήκε το... Βρήκε τη μαγιά, ρε παιδί μου, για να... Βρήκε, ρε παιδί μου, αυτό ακριβώς. Να πάει το... Έχει δέσει, αυτή τη στιγμή έχει δέσει όλο πολύ καλά. Βρήκε δηλαδή, τον μπούσουλα. Αυτή τη στιγμή Ιβάν, Λουτσέσκου, παίχτες, είναι όλοι... Είναι μια γροθιά, ρε παιδί μου. Λούμπος Μίχελ, okay. Γιατί ρε φίλε, Λούμπος Μίχελ, γιατί όχι. Όχι, ρε φίλε, είναι ο τεχνικός διευθυντής. Είναι ο αυτός
ο οποίος, ρε φίλε, επί ημερών του ήρθαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν και έχουν οδηγήσει τον ΠΑΟΚ μαζί με τον προπονητή του φυσικά στις κατακτήσεις δύο κυπέλων. Και να πούμε κιόλας υπέρ του, sorry που σε διακόπτω, ότι ο Μίχελ ήταν αυτός ο οποίος από την αρχή ζητούσε τον Λουτσέσκου να έρθει στον ΠΑΟΚ. Κάποιοι άλλοι πήγανε στον Ιβάν και του είπανε πάρε το Στανόγεβιτς. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε, ο Βούκιτς ήταν. Να τα λέμε κι αυτά. Τον έδωσε στεγνά. Όχι, φίλε, γιατί αυτές οι ιστορίες δεν είναι. Ο κόσμος το τούμπανο. Ναι, αυτό και εμείς κρυφό καμάρι. Αυτό ισχύει. Όχι, βγάζει απλά, είναι σε όλα τα σημεία, νομίζω ότι βγάζει μια απόλυτη υγεία έτσι προς τα έξω. Θέλω να πω, μπορεί παλιότερα να υπήρχε, ρε παιδί μου, να υπήρχε γκρίνια, είτε για τους εκάστοτε διοικούντες, είτε για τον εκάστοτε προπονητή, είτε για παίχτες όπως ο Τζαβέλας, όπως ο Κατσουράνης πιο παλιά. Τώρα με ρεφίζεις. Για εξωγηπαιδικά κατορθώματα διαφόρων παικτών κτλ. Αυτή τη στιγμή είμαστε νομίζω σε ένα πολύ καλό, ήρεμο και υγιές σταυροδρόμι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι έχεις και πολύ καλύτερα αποδυτήρια από τότε. Έχεις πολύ πιο προσγειωμένους ποδοσφαιριστές, έχεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι αθλητές. Και οι οποίοι ποδοσφαιριστές στην πλειοψηφία τους είναι οικογενειάρχες. Και αυτό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Εγώ δεν το υιοθετώ. Αυτό που όχι, είπε, συμφωνώ. Οικογενειάρχες, δεν το υιοθετώ. Δεν σου λέω ότι είναι ο κύριος λόγος, αλλά έχουμε και ένα λίγο άντερε, αδερφέ. Να τα λέμε κι αυτά. Ντιμπιντάει και πάμε παρακάτω. Μεγάλη ατάκα αυτή. Παρεπιπτόντως, μέσα στο γήπεδο, ένας δεν τον είπε Άμρ, δεν τον είπε Ουάρντα, δεν τον είπε 47-74 το νούμερο. Ήταν ο Ντιμπιντάει, παιδιά. Έχει γράψει ιστορία. Πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή και στη φανέλα του να του δώσουν μια φανέλα Ντιμπιντάει. Έτσι, μόνο για διαφημιστικούς λόγους. Έχει κάνει φανέλα. Ναι, στο τελικό κυπέλλο, hashtag Ντιμπιντάει. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό έχει να συμπληρώσει κάτι πάνω στον Ιβάν Σαββίδη. Όχι, νομίζω πως όχι. Όχι. Όπου θες, παρεμβαίνεις. Θα ήθελα να ακούσω και εσένα. Κοίταξε, ο Ιβάν θεωρώ και οποιοδήποτε μεγαλομέτοχος αν θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ θα ήταν μια ευλογία, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία... Ευλογία είναι βαριά λέξη. Να σου πω αυτό που λες, θα είναι ευλογία... Όχι οποιοδήποτε μεγαλομέτωχος. Εννοώ μεγαλομέτωχος, ισχυρός άνδρας με χρήματα. Το 2001-2003 είχαμε μεγαλομέτωχος. Σωστός. Ένας ισχυρός άνδρας με αρκετά χρήματα που να μπορεί να στηρίξει την ομάδα. Έκανε ένα νοθρό ξεκίνημα. Άργησε λίγο μέχρι να συνειδητοποιήσει τι γίνεται γύρω του, αλλά και εγώ αυτό πιστεύω ότι πλέον έχει βρει το σωστό μονοπάτι. Έχει βρει τους ανθρώπους που πρέπει να εμπιστεύεται και πηγαίνουμε προς τα πάνω μόνο. Το πάει καλά το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε φίλο ακροατή που θέλει να παρέμβει και εμείς φυσικά γιατί λίμπερο, είσαι ελεύθερος, έχουμε... Ας μην είναι. Τώρα σταμάτα εσύ. Πάμε λοιπόν στο φίλο ακροατή που θέλει να πει τα θέματά του. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σας. Τι καλώς τον, γεια σου φίλε μου. Από εδώ και πέρα θέλουμε καλή εβδομάδα. Γιατί έρχεται μια άλλη εβδομάδα, θα είναι εβδομάδα λιγάκι πολύ χλωμή. Σάββατο είναι, συνήθως από Δευτέρα λέμε καλή εβδομάδα. Εγώ του λέω από τώρα, γιατί θα χυλάνε, πούμε, θα έχει πολύ βροχή, θα έχει η Θεσσαλονίκη και βλέπω θα έχει βροχή με χαλάζες θα έχει. Πού? Δεν βλέπω λιγάκι τα πράγματα, θα χυλάνε προς την μέλη, προς τη μεριά, προς την Μικρά Ασία εκεί πέρα, κάτι σύννεφάκια μαύρο θα είναι, κάτι... βροχούλες θα πέφτουν εκεί πέρα μέσα. Κάτι τέτοια βλέπω εκεί πέρα μέσα και ανησυχώ λιγάκι. Εγώ πάντως βλέπω ξαστεριά και πολλά αστέρια από πάνω να κυκλοφορούν. Από πάνω θα βλέπω αστέρια θα είναι λίγο πολύ μαύρο να είναι, φίλε μου. Πολλά αστέρια και πολλά εκατομμύρια βλέπω. Εκατομμύρια θα έχει, αλλά εκατομμύρια θα τα πάρει κάποιος άλλος, φίλε μου. Όχι, γιατί αυτός ο κ. Πήκε και φαντάζομαι την Προεδρική Ένωση. Ήταν και στρατιώτη την Προεδρική Ένωση. Ναι. Και πήρε τις φαντάρες και πήγε και γεννήθηκε εκεί πέρα, μεγάλωσε εκεί πέρα, σπούδασε εκεί πέρα, πήγε φαντάρος. Απολύγει από φαντάρος, γιατί ήταν εργάτης σε ένα εργοστάσιο. Ήρθε στην Ελλάδα, το φέρνει στην Ελλάδα, σαν ποτέ το όνομα είπε και το επίθετο, που δεν λέγεται τέτοιο. Άλλο το επίθετο του είναι εκεί πέρα μέσα.
Αυτά τα ξέρουν, δεν είναι κάτι καινούργιο. Μα και δεν πω κάτι. Ναι, όχι, δεν τα ξέρετε καθόλου. Το λέτε ελληνικό επίθετο. Δεν είναι έτσι όμως το ελληνικό επίθετο. Το επίθετο είναι διαφορετικό το επίθετο. Όπως ο Παπαδόπουλος από το Κυρκής. Δεν λέγεται Παπαδόπουλος ο Κυρκής, ο κύριος αυτός. Αυτοί οι δύο είναι γεννημένοι, είναι στην πρώτη Σοβιετική Ένωση. Έτσι, και ο πρόεδρος που μου πει ο ΠΑΟΚ με τη Σπάρτα Μόσχας, ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτρος της Σπάρτας Μόσχας, είναι ο άνθρωπος αυτός που έχει τα αερία και τα πετρέλαια. Είναι ο άνθρωπος, μιλάμε, έχει γύρω καθαρό, γύρω καθαρό στο παντελόνι του, έχει ένα δις δολάρια. Ο Ιβάν έχει 1,6 από την πόλη. Και όχι Ιβάν, φίλε μου, τι είπα κύριε μου, αυτός ο κύριος που είναι που μεγαλωμένος και πρόεδρος της Σπάρτα Μόσχας, στο μήνα πάνω βγάζει γύρω καθαρό στο παντελόνι του ένα δις δολάρια. Μην με λέτε εμένα ο κύριος αυτός. Να σε πω κάτι φίλε μου. Αφού το λέτε, πούμε, τα έχω σε 100 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια και κάτι τέτοια που λέτε κουροφέξαλα, γιατί δεν πληρώνουν, πούμε, πάνω σχάρη την εφορία που λέτε πήρε και το λιμάνι και το παραλιμάνι, πήρε και την ΕΠΟ, παραέπο. Εδώ βλέπω τα πράγματα γίνανε να γίνουν πιο δύσκολα, μα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί δεν λέμε πώς είναι η πραγματικότητα, πώς είναι, πούμε, η αλήθεια, όπως είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία, ότι αυτός ο κύριος εκτελεί θελήματα αλωνών. Ποιανών. Απλώς. Ποιανών. Ορίστε. Ποιανών εκτελεί. Ποιος. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι δεν κάνει θελήματα. Όχι. Δεν μπορώ να πω εγώ το όνομα. Όταν ξέρουμε λέμε ονόματα. Εγώ δεν μπορώ να πω τα ονόματα. Θα σε πω τα ονόματα. Θα σε πω και τα ονόματα. Αυτός που πιάσαν την Πηλαία, πρόσφατα την Πηλαία, που είναι 1,5 χρόνο, και δικά της που είναι η Σόβια. Και είναι και στη φυλακή διαβατών. Λέγεται Λίπος. Το παρατσούκλι του. Έτσι. Ξέρεις είπα και το όνομα. Ναι, ωραία. Έτσι. Και το Μακεδονίου Παλάς, ναι. Ερωτάω εγώ εσάς, που είσαστε και λιγάκι προχωρημένοι. Τέλος πάντων. Πληρώνει τους εργαζομένους. Στους εργαζόμενους του Μακεδονίου Παλάς πληρώνει την εφορία. Πληρώνει δεξιά ή αριστερά. Εσύ ξέρεις ότι δεν πληρώνει. Εγώ ξέρω το νίκιο του είναι, να πούμε, το Μακεδονίου Παλάς που είναι 49 χρόνια, είναι 1.800. Ωραία. Εσύ τι λες. Όλα μαζί, φίλε μου, να ξέρεις πολύ καλά, το Μακεδονίου Παλάς είναι 1.10. Ωραία, όσο και αν είναι. Εσύ λες δηλαδή ότι δεν πληρώνει. Όχι, ωραία, όχι να είναι. Δεκάρικο. Το Μακεδονία Παλάς το πήρε έπειτα από διαγωνισμό. Όχι, φίλε, δεν το πήρε αυτό. Ήταν διαγωνισμό. Ήταν δύο ή υποψήφιοι. Να σε πω κάτι, φίλε μου. Δεν έχει τίποτα. Εσύ το λέτε ότι έχει. Δεν έχει τίποτα. Ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος και λέτε ότι πήρε την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ, κοιτάξτε πω κάτι. Η ΕΠΟ ανήκει το παιδί του Κόκαλη, ο Θοδωρίδης. Έτσι. Αυτομάτως, να ξέρει πολύ καλά, το δικαστήριο που έχει γίνει πρόσφατα στο Αγρίνιο για να γίνει ξανά η δίκη, για να γίνει ξανά οι επιστημίες εκλογές. Έτσι, ένας είναι η ΕΠΟ. Η καφετέρια του Κοκαλιάρη και του Θωμαίδη, όχι τόσο Κυριάκο Θωμαίδη. Εκείνος που ήταν στη Γλυφάδα που έγινε το περιβόητο μακελιό. Είναι ο άνθρωπος του Μελισανίδη. Έτσι, και τώρα μην με λέει, γιατί έχει φύγει του Παντιάννηνα της Καστοριάς και της Δράμας έχει φύγουν αυτοί οι τρεις. Γιατί φύγανε και κάναμε ελαφρύ παιδηματάκι και φύγανε από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι ουσιαστικά, είναι ο Τσέχος. Πρόεδρος του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, πρωθυπουργός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου είναι ο Τσέχος. Έτσι. Και αφήστε το αυτό το που βάλει 100 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια, να είχαμε να λέγαμε. Εδώ πήγε να πάει στη Βέλια, ένα μπέκ στη Βέλια, ένα μαυρίκο, τότε που τον αρβανίζει πρόεδρος που τον αρβανίζει, και πήγε να τον πάρει τζάμπα. Πήρε δύο κύπελα συνεχόμενα, back to back. Τα κύπελα, θα σε πω τα κύπελα, θα σε πω. Τι να πεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Υπουργή του Καμένου. Πώς τα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, πες μπάλα τώρα, πλάκα με κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει δώσει με το Υπουργείο, τότε Υπουργείο Ειδικής Αμήνης, ήταν ο Καμένος.
Ναι, και ο Καμένος τώρα δεν ασχολείται με τους στρατιώτες που τους έχουν κρατημένους οι Τούρκοι. Ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ κύπελο ή όχι. Ποιο κύπελο, ρε φίλε, πλάκα κάνει εκεί, φίλε μου. Αυτό το οποίο είχε να πάρει ο ΠΑΟΚ 14 χρόνια. Αυτά τα λέτε, τα παιδάκια. Ουσιαστικά θα λέω. Η ΕΠΟ είναι του Τσέχου. Πρόεδρο του Τσέχου. Όταν έλεγε αυτό. Τον χάσαμε. Ακόμα μία. Πάμε και στον φιλοκρατή και μετά πάμε σε διάλειμμα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς είστε. Ωραία. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα του προηγούμενου. Τώρα ο προηγούμενος βγαίνει συχνά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με τον προηγούμενο. Πείτε εσείς αυτό Όχι. το οποίο θέλετε. Όχι, κοιτάξτε. Όταν το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο το οποίο το ακούμε με ευχαρίστηση, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Ο ακροατής θα πρέπει όταν ακούει ένα ραδιόφωνο, οποιοδήποτε και είναι αυτό, να το ακούει ευχάριστα. Ισχύει. Ο συγκεκριμένος, εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια, δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά του, το ξαναλέω, δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά του. Ενώ είναι γνωστός, ήταν γνωστός μάλλον ο πάδος του ΠΑΟΚ, τώρα αυτό που προσπαθεί και κάνει, και το κάνει καθημερινά, είναι να μας εκνευρίζει. Δεν έχει. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα να ακούμε. Εγώ ακούω αυτή τη στιγμή από το εξωτερικό. Από πού αν επιτρέπετε? Από Ρουμανία. Α, ωραία. Ναι. Λοιπόν, τον ακούω καθημερινά, προσπαθεί να βγαίνει σε αυτούς που δεν τον κλείνουν, γιατί πλέον οι περισσότεροι τον κλείνουν, αλλά αυτά που προσπαθεί και λέει είναι συνέχεια και συνέχεια τα ίδια. Και το ξαναλέω, τον Νικόλα όλοι το γνωρίζουν το τι είναι και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει εφόσον δεν βρίζει. Απλώς όλοι έχουμε την κριτική σκέψη να καταλάβουμε το ότι αν αυτά τα οποία λέει ο καθένας, ακόμα και εγώ, εσείς, ο διπλανός και τα λοιπά, αν αυτά στέκουνε. Νομίζω ότι... Συγγνώμη, ναι, πείτε μου. Να το θέσω λίγο διαφορετικά, έτσι. Ναι. Εγώ λέγομαι Κουτσουρίδης και είμαι από πατέρα και μητέρα πόντιες. Ναι. Όταν ο συγκεκριμένος προσπαθεί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Σαββίδης, έτσι. Σαν Σαββίδης δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν πάω εξής. Ναι. Σαν Σαββίδης δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Σαββίδης. Κανένα δεν με ενδιαφέρει. Επειδή δεν γνωρίζει όμως ότι στη Ρωσία, αυτοί που γεννιούνται στη Ρωσία, το Ιγνασίσεβιτς που λέγεται, είναι το όνομα του πατέρα του, όλοι παίρνουν το όνομα του πατέρα. Είναι σαν να λέμε ο Κουτσορίδης Τριαντάφυλλος που είμαι εγώ, του Λεωνίδα παραδείγματος χάρη. Ναι. Το Ιγνατσίσεβιτς, πώς λέγεται ακριβώς, δεν θυμάμαι το... Εν πάση περιπτώσει, ναι. Είναι το όνομα του πατέρα του. Ναι. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος είναι σαν να με λέει και με ένα ρωσοπόντιο, έτσι, γιατί και εγώ πόντιος είμαι. Καταγωγή από το ΚΑΡΣ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε καθόλου. Όταν γυρνάει και λέει, και μάλιστα η καθεαυτού καταγωγή μου είναι για τη Νέα Σάντα, από την οποία έρχεται και ο Σαββίδης. Ωραία, ναι, το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Απλώς όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι αντιλαμβανόμαστε το... παιδιά, βρίζει και εμένα, εγώ έτσι το θεωρώ. Δεν βρίζει. Αν έβριζε θα είχε κοπεί. Και αυτό συγγνώμη, δεν υπάρχει. Η λέξη ροζοπόδιος δεν είναι βρισιά. Για μένα δεν υπάρχει ροσοπόντιο. Είναι προσβολή. Από εκεί και πέρα όμως, ροσοπόντιο δεν είπε. Δεν είπε. Γιατί θέλει, να κάνω λίγο μια παρένθεση, ναι, λίγο να ελαφρύνω και το κλίμα. Έχουμε την ίδια καταγωγή. Το χωριό της μητέρας μου είναι Ασάντα. Μπράβο. Εμένα, παιδιά, το πραγματικό μου επίθετο όταν γύρισαν οι παππούδες μου από τον Πόντο, λεγόντουσαν Τριαντεφυλλιδέοι. Το πραγματικό μου όνομα είναι Τριαντάφυλλος Τριαντεφυλλίδης, ο πρώτος πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Εμένα, εγώ σας το ξαναλέω, εγώ είμαι ακροατής περισσότερο του Τσατσαρού, τα πρωινά, ναι. Και γενικά ό,τι έχει να κάνει με εκπομπές του ΠΑΟΚ. Τώρα, στο ζάπινγκ πάνω, έπιασα τον Νικόλα. Ειλικρινά σας μιλάω,
δεν με πολύ ενοχλεί, γιατί τον έχω συνηθίσει. Αλλά δεν μπορώ να ακούω συνέχεια τις ίδιες τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, βρες ρε άνθρωπο και πες κάτι καινούριο. Εντάξει, πείτε μου και να σου πω. Τις μετοχές του ΠΑΟΚ δεν τις έχει ο... Είναι γνωστά αυτά, εντάξει, δεν το καταλαμβάνουμε. Δεν χρειάζεται. Πείτε μου εσείς για το πώς είδατε τον ΠΑΟΚ τώρα με τη Σπαρτάκ Μόσχας και πώς το βλέπετε για τον επαναληπτικό. Να πούμε και κάτι καινούργιο, να πούμε κάτι το οποίο ενδιαφέρει. Γιατί το να ανακυκλώνουμε αυτά τα οποία λέει ο Νικόλας κάθε φορά, δεν νομίζω ότι έχει θα το κλείσω, θα το κλείσω το θέμα, Νικόλα, θα το κλείσω ξανά με την ίδια κουβέντα και θα το κλείσω. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν θέλετε να μου πείτε ένα σχόλιο για το Σπαρτάκ. Δεν θέλετε να μου πείτε ένα σχόλιο για το Σπαρτάκ Μόσχας, ας πούμε, το τι, πώς είδατε την ομάδα και τα λοιπά. Θα σας πω. Αφήστε το αυτό, τα είπατε αυτά. Δεν χρειάζεται να μιλάμε τώρα για τον προηγούμενο ακροατή. Εντάξει, τα είπατε. Απλά και... σεβασμός στους ακροατές. Πάντα, εννοείται. Το αυτό. Κλείνω αυτό. Ωραία. Το κλείνω αυτό. Πάμε έτσι, στα θέματά μας με τον ΠΑΟΚ που είναι και το πραγματικό θέμα. Ο ΠΑΟΚ τι να ζω, παιδιά, ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή η πιο στρωμένη ομάδα τουλάχιστον ποδοσφαιρικά. Είναι στρωμένη η ομάδα. Την έχει κάνει έτσι ο Λουτσέσκο. Πάνω στο πιστεύω του, πάνω στα... Δεν έχει καταφέρει και όλη η ομάδα είναι ένα γκρουπ. Παίζουν, δεν παίζουν, δεν υπάρχουν στραβές όπως παλιότερα. Έχει βρει τον τρόπο του. Τώρα εγώ πιστεύω το κλασικό σκοράκι του ΠΑΟΚ το 1-1 έξω. Μπορεί να το πάρει. Και εγώ είμαι μαζί σας. Για 1-1 το κόμμα. Μέσα στη Ρωσία, σας πω την αλήθεια. Το οποίο θα μας βγάλει την ψυχή βέβαια το 1-1. Αλλά είναι ένα σκορ του ΠΑΟΚ το οποίο το έχει πάρει δεκάδες φορές στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι προς τα εκεί θα πάει. Τώρα μακάρι βέβαια να κερδίσεις κιόλας, έτσι. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά... Δεν μας έβγαλε την ψυχή στα προηγούμενα τρία παιχνίδια. Ας μας το βγάλει στο τέταρτο, δεν πειράζει. Αν είναι να περάσει, δεν πειράζει. Εννοείται, αν είναι να έρθει ένα-ένα, θα μας βγάλει την ψυχή. Εννοείται. Ναι, γιατί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο θα έχουμε τα fingers crossed. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα λίγα από μένα, παιδιά. Να είστε και καλά. Ξαναλέω, σεβασμός στους ακροατές. Αυτιά έχουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα έτσι να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να κάνουμε τα απαραίτητα, να βάλουμε και ένα ποτήρι νερό και να επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Επιστρέψαμε, ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Τους δύο χρυστάρες να είναι αριστερά και δεξιά, είναι τα εξτρέμου για σήμερα το βράδυ και τον μεγάλο Βασίλη Καβαδία, ο άρχοντος της κονσόλας. Να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα στην ασπρόμαυρη Ασπροβάλτα, όπου είναι συντονισμένη στον Λίμπερο 107,4 και όπως μου λέει εδώ το μήνυμα, τα πίνουνε και μας ακούνε. Περίμενε. Αυτό που έχει διαφορά, ξέρεις ποιο είναι? Τα πήραν από πριν. Οι άριστα μας ακούνε και μετά άρχισαν να τα πίνουν. Να μας πει, στείλε μου ένα μήνυμα. Feedback. Είμαστε εμείς. Ναι, αρνητικό ή θετικό feedback. Διαδραστική εκπομπή. Ναι, αυτό. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, θα είμαστε κοντά σας για περίπου 16 λεπτάκια έτσι να σας χαϊδέψουμε τα αυτά. Και έχουμε γραμμή. Πάμε και στη γραμμούλα. Γεια σας. Έρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θοδωρής από Ανώθερο, τι γίνεται? Γεια σου, Τέο. Όλα καλά. Έλα, πάλι την έσκασε ο άλλος, έφυγε. Μου την έσκασε, τι να κάνουμε, έφυγε, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνω τα κουμάντα μου για άλλο Σαββατοκύριακο. Θα το αναπληρώσω. Τι λέει? Τι να κάνεις. Τι να πει, καλά, εντάξει, πάω κάρα, έτσι. Μεγάλη ομάδα, μας έχει βγάλει τα μάτια. Δηλαδή αυτό το 0-2-3-2 ήταν απίθανο, τι να σου πω. Από άλλο σενάριο, διαπλανητική ομάδα. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε το παιχνίδι και λέγαμε μεταξύ μας τι βλέπουμε, ρε, ξέρεις, την κλασική λέξη με τα 3α, ας πούμε. Ναι, είναι η φάση, ρε, ήτανε, σε σήκωνε από το κάθισμα. Δηλαδή είχα πολλά χρόνια να το ζήσω αυτό το πράγμα, να σε σηκώνει κάθε 2 λεπτά το κάθισμα η ομάδα. Ήτανε εντυπωσιακός. Ναι, δεν μιλάμε για το κρύο το ξεκίνημα. Αλλά ήταν εντυπωσιακός ο ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ δυνατός. Ήταν εντυπωσιακός και δεν το περίμενε κανένας αυτό το πράγμα. Ούτε και εμείς, νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξος, ειδικά το 0-2.
και εγώ όπως και όλοι απογοητευτήκανε και ξαφνικά είδες 3-2 και όχι μόνο 3-2. Έφυγες και λυπημένος που δεν της έριξες και τέταρτο, έτσι. Το τέταρτο του Πέλκα, ας πούμε, ακόμα το βλέπω στα μάτια μου μπροστά, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος. Ναι, ήταν ματσάρα. Και εγώ ζηλεύω πραγματικά όσους ήταν στο γήπεδο. Δηλαδή σε τέτοια ματσάρα, λες ότι, εντάξει, σαν το παιχνίδι πρέπει να είσαι στο γήπεδο. Μην μπαίνεις με τον πόνο μας εμάς μακριά, εντάξει, αυτό είναι μεγάλο αγκάθι. Ναι, να μην μπορούμε να έχουμε το διαρκείας μας τώρα να βλέπουμε τέτοια ομάδα, πρωτάθλημα, κύπελλο, τώρα τα χάσουμε όλα. Ειδικά φέτος, έτσι όπως πάει η χρονιά, είναι η φάση που λες μια, και με τις τιμές που έχει το διαρκείας, βολεύει το να πας να πάρεις τέτοιο. Κοίταξε, ξεκινώντας τώρα το πρωτάθλημα, φαντάσου να είσαι στέλιο παίκτης του Αστέρα Τρίπολης, που εντάξει, σίγουρα θα παρακολουθήσεις και του Ολυμπιακού τα παιχνίδια έτσι, και να δεις τώρα αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, έτσι, και να πεις πω με αυτούς θα παίξω εγώ πρωταγωνιστική. Θα με κάνουν τάβλη, θα με παίξουν. Άντε, ο Αστέρας Τρίπολης, εντάξει, πάντα, παιδί μου, όταν παίζει με ΠΑΟ και μεγάλες ομάδες, ψιλοσφίγγεται. Είναι λίγο δύσκολη η φάση. Αλλά για τους ερυθρόλευκους, τους από κάτω και τους κυτρινόμαυρους που βλέπουν και κάνουν εκεί, είναι που σφίγγουν περισσότερο. Που λένε, κάτι μαγειρεύουν, δεν τους φοβάμαι. Είναι στην φουστιά πρώτη, έτσι. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Είναι πρώτη, αλλά πλέον νομίζω ότι έχει μάθει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχουν γνώση φυλακή. Σίγουρα, αυτούς τους έχω ικανούς, τέλειο, να βάλουν κανένα αγκάδο έξω από την τούμπα φωτιά και να, ξέρω, να το παρουσιάσουν χαμός, τρομοκρατικές ενέργειες, δεν ξέρω εγώ τι, πήραν τηλέφωνο, απειλές βόμβες, θα καεί η ομάδα κτλ. Μηδενισμός ο ΠΑΟΚ, κάπως έτσι δηλαδή, δεν ξέρω τι να περιμένω πλέον από αυτούς. Πάντως, να έρθουν να μας παίξουν στα ίσια δεν μπορούν. Τώρα μη σε φοβίζει ότι κερδίσαν τη Λουκέρνη, ας πούμε, 4-0. Η Λουκέρνη, τελευταία φορά που έβαλε γκολ σε ευρωπαϊκό αγώνα, ο παπάς χτυπούσε την καμπάνα. Όχι, η Λουκέρνη δεν είναι καλή ομάδα. Είναι, εντάξει, είναι η Λάρισα. Ψιλοπαρακολουθώ Ελβετία. Ψιλοπαρακολουθώ Ελβετία. Η Λουκέρνη είναι μια μικρομεσαία ομάδα, ας πούμε, η οποία που και που βγαίνει και μια Ευρώπη. Πού και πού. Απλά εμείς, τώρα τι γίνεται με τον Βέρμπλουφ, τον πάρουμε τελικά, μας έχει πήρει το σηκώτη αυτό. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει τελειώσει το θέμα, δηλαδή από Δευτέρα θα ξέρουμε το αν θα υπογράψει. Και όλοι λένε ότι θα έρθει για να υπογράψει, δηλαδή μάλλον αύριο έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, γιατί και εγώ είναι έτσι καταλαβαίνω. Σε συχνές επικοινωνίες οι δύο πλευρές και αυτός ήθελε να πάει στην West Ham, στην Αγγλία, περίμενε πρόταση από εκεί, δεν του ήρθε. Και τώρα τη γύρισε και λέει μια πάω στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Σίγουρα, είναι η καλύτερη πρόταση. Λογικό είναι. Κοίταξε, είδε και την ομάδα που έχουμε, έτσι, είδε και τη Σπαρτάκ πως την πατήσαμε. Και αν είχαμε και αυτόν στη θέση του Κάνιας εκεί πέρα, γιατί και στο πρώτο γκολ, να ξέρεις, από τον Κάνιας ξεκινάει όλη η φάση. Ναι. Που δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι. Γενικότερα, ο Κάνιας δεν μου άρεσε, γιατί δεν ξέρω αν το άκουσε και πριν που το είπα, ότι έκανε πολλές λάθος πάσες, ενώ ο συμπαίκτης ήταν στα 2 μέτρα. Κοίταξε, ο Κάνιας έχει ένα πρόβλημα. Όταν τον πιέζουνε, γυρνάει πλάτη και πάει να την πασάρει στον τερματοφύλακα. Ναι. Μας έχουν κλέψει και στα φιλικά, ακόμα φάγαμε τέτοιο γκολ, και στο πρωτάθλημα ακόμα μας έχουν κλέψει μπάλες έτσι. Όταν τον πιέζουν, δηλαδή, είναι αυτό το πρόβλημά του. Τερχαλατζής είναι, δεν μπορώ να το πω το παιδί ότι δεν είναι, φιλότιμος είναι, αλλά εντάξει, το κάτι παραπάνω δεν θα στο δώσει. Παντός στα μεγάλα παιχνίδια ο Κάνιας έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν έπαιζε στα μικρά, στα μεγάλα όλος περιέργος έδινε το κάτι παραπάνω. Έδινε παραπάνω τρεξίματα, αλλά είναι αυτό το πρόβλημα στις πάσες. Νομίζω ξεπερνάει το ταβάνι του γενικά σε απόδοση διαχρονικά μετά τον τελικό κυπέλου. Δηλαδή άμα είναι για το 7 πάντα δίνει κάτι παραπάνω από το 7, ας πούμε. Ναι, αυτός είναι, κοίταξε, όταν πιέζει και σε μέσα στην τούμπα και ο άλλος είναι κλεισμένος στα καρέ του, θες απλά ένα γρήγορο εξάρι να μπορέσει να σου καλύψει πίσω την αντεπίθεση που θα βγει, ας πούμε, να βοηθήσει τους αμυντικούς. Για εκεί είναι καλός. Στο παραγωγικό ποδόσφαιρο που πάει πάνω κάτω η μπάλα και σε πιέζουν, τους πιέζεις και θες και το οξάρι σου να οχταρείς, δηλαδή μόλις κλέψει την μπάλα να μπορέσει να βρει την πρώτη κάθετη, να βρει τη μεγάλη διαγώνη, αυτό δεν το έχει, ας πούμε. Θα πάει να παίξει παράλληλο ποδόσφαιρο, στα 2 μέτρα πιο βρει, απλά να ξεφορτωθεί την μπάλα. Αυτό είναι το κακό του. Εκεί δηλαδή μας τα χαλάει. Εκεί, γι' αυτό θες το Βέρμπλουμ μου εκεί πέρα, γιατί ο άνθρωπος δαγκώνει. Θέλεις και έναν άρχοντα ξέρω στο κέντρο, έτσι, να είναι ηγετική φυσιογνωμία στο κέντρο. Ναι, θα έχουμε πολύ. Αν έρθει δηλαδή και ο Βέρμπλουμ, θα γίνει το κέντρο κροτίδα, δυναμίτης. Φυσικά θα χρειαστούμε και έναν ακόμα για το Μαουρίτσιο,
Δεν ξέρω αν μπορεί ο Σαχόφ να γίνει αντιμαουρίτσιο στα μικρά παιχνίδια, αλλά θα έχουμε και ελληνικό πρωτάθλημα. Σαχόφ και γενικότερα αυτή είναι καλά. Δηλαδή αυτή η μέση που έχει νομίζω μπορεί να μπορεί να πορέψει με αυτού όσο του έχει. Ναι, έδειξε και ο Λουτσέσκο ότι η ομάδα είναι ομάδα και με την οποιαδήποτε απουσία, πόσο δεν του Βιερίνια, έτσι, είδε ότι μπορεί και την καλύπτει. Δηλαδή με μονόπατες σέντρες και τα λοιπά και μόνο την πλευρά του Μάτος, ναι, καταφέραμε και πήραμε παιχνίδι, και όχι απλά πήραμε παιχνίδι, μπορούσαμε να το κάνουμε και θρίαμβο, έτσι, να δώσουμε διαστάσεις θρίαμβου. Όπως είδα τη λεπτομέρειες του παιχνιδιού, ότι έχει και καλό σκάουτινγκ όταν έπιασε το πέναλτι του Πασχαλάκης. Έτσι φάνηκε εκεί ότι είναι καλά διαβασμένος από προπονητής. Δηλαδή δεν έχει κάτι τυχαίο μέσα. Βλέπεις και η ομάδα αποπνέει σιγουριά. Δηλαδή στο 2-0 και το πίστευαν ότι θα το γυρίσουν. Αυτό ακριβώς. Είναι ότι το πίστευαν και φάνηκε και μέσα στο πώς έπαιξαν, στον τρόπο συμπεριφοράς τους. Ναι, και μπράβο στα παιδιά γιατί βγάλαν ψυχή. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει σπάσει τα κοντέρα, έχει να χάσει από πέρσι τον Νοέμβριο. Και βλέπεις τώρα, παίζουμε με ομάδες Champions League, δεν παίζουμε με ομάδες κολοπετινίτσες και σε αυτή την περίοδο γιατί η Ρώση είναι πιο μπροστά από μας. Έχει Σπαρτάκ από τον ΠΑΟΚ. Μόνο ο Πρόμες είναι ολόκληρο το budget του ΠΑΟΚ. 30 εκατομμύρια. Και σκέψε ότι είναι και πιο μπροστά σε φυσική κατάσταση γιατί αντίστοιχα το πρωτάθλημά τους είναι σαν να έχουμε εμείς τώρα μέσα Σεπτεμβρίου, ας πούμε. Κάπως έτσι που για να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι αυτοί έχουν ξεκινήσει, παίζουν αγωνιστικές. Σήμερα η Σπαρτάκ έπαιξε την τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημά της. Μπράβο, ναι. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε εμείς, ας πούμε, τέλη Σεπτεμβρίου, κάπως ναι, έτσι. Κάπου εκεί. Και είδες ότι μετά το 60-70 παίξαν ρόλο και οι κλιματολογικές συνθήκες που δεν τις πιστεύει ο φίλος μου ο Τρέγιας. Κάτσαν πάρα πολύ η ομάδα. Δηλαδή είχαμε περισσότερα τρεξίματα από αυτούς. Πράγμα που θετικό και για μας. Δείχνει και την καλή δουλειά του Λουτσέσκου. Μπράβο τους. Τέο, ολοκλήρωσε γιατί έχω ακόμα μια γραμμή και πρέπει να κλείσω και πρέπει να το τρέξω λίγο. Ωραία, ολοκληρώνω τα χαιρετίσματά μου από Ανόβερο, έτσι, και πάμε τώρα την Τρίτη δυνατά να πάρουμε το διπλό, γιατί θα κερδίσουμε και εκεί μέσα. Μακάρι, από το στόμα σου θέλω αυτή. Έτσι, να σε καλά. Πάωκης, έγινε, άντε καλή νύχτα. Πάμε και στον επόμενο, στον τελευταίο για σήμερα. Γεια σας. Καλησπέρα, εγώ είμαι ο τελευταίος. Ναι, εσείς είστε ο τελευταίος και ο τυχερός. Λοιπόν, θα σου πω εγώ που ήμουν στο γήπεδο. Πείτε, με ενδιαφέρει, ωραία. Για πείτε μου. Ένα θα σου πω, δεν θα σου πω κάτι άλλο, ότι όταν τελείωσε το ημίχρονο νόμιζα ότι έπαιζα εγώ. Πολύ ωραία. Καταλαβαίνεις. Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό το συνέστημα το οποίο μου λέτε τώρα. Δηλαδή ήταν τόση ένταση και γενικά, αλλά ήταν απίστευτη κερκίδα. Δηλαδή έχω να νιώσω την κερκίδα πολύ καιρό έτσι. Δεν σταματήσαμε δευτερόλεπτο στην κυριολεξία. Και το... Σαν να την πήρε την ομάδα ο κόσμος από το 0-2, από το Γιακάρε, παιδί μου, και την τράβηξε προς τα πάνω ο κόσμος. Και η μεγάλη μαγιά είναι ότι στο 20 λεπτό μπορεί να είναι 0-2. Και οι οπαδοί να είναι εκεί να συνεχίσουν να τραγουδάνε και να στηρίζουν την ομάδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εύσημο, πιστεύω, της κερκίδας του ΠΑΟΚ μεσοβδόμαδα. Ναι, ναι. Κοίταξε, να πω κάτι, η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο, έτσι, κακά τα ψέματα. Εννοείται. Εντάξει, έχεις ψιλοξεφύγει από τα κλειστά ελληνικά πλαίσια. Και αν έρθει και αυτός τώρα που λογικά θα έρθει τέλος πάντων. Κατά εκεί βαδίζει το πράγμα. Ναι, πιστεύω ότι θα έρθει γιατί και από πολλά χουνάρια μας έκανε. Τέλος πάντων, θα αξίζει τον κόπο για να επιμένουν και τόσο πολύ και η διοίκηση. Θα αξίζει τον κόπο παίχτης. Πάντως, μια παρένθεση, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Στην Τούμπα, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είχαν έρθει στην Τούμπα μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον Βέρμπλουμ και έλεγαν ότι πάλι καλά που δεν μπόρεσε να τον κλείσει άμεσα τον ποδοσφαιριστή για να έχει δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια με τη Σπαρτάκ. Δηλαδή δεν βρέθηκε ένας Ρώσος δημοσιογράφος που να είπε ότι ξέρεις κάτι, ο Βέρμπλουμ ας πούμε είναι αυτό, έχει αυτό το κουσούρι. Ας πούμε. Μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Είχαν να πείτε μόνο καλά λόγια. Που είχα εγώ κάποιους άλλους φίλους, ο οποίος ήταν ένας προπονητής τέλος πάντων εκεί στην παρέα. Αυτό έγινε χθες, να σου πω. Και γκρινιάζανε και λέγανε για την ιστορία του Μπέλμπουμ και τα λοιπά. Λέει, δεν πειράζει. Λέει, άμα θα έρθει θα σας αποζημιώσει. Αυτό είπε μόνο ο άνθρωπος. Τώρα, αφήνει και αυτό στο υπονοούμενο ότι ο τύπος στόχει.
Ότι ναι, γενικά δηλαδή ναι, μπορεί να σου ανεβάσει επίπεδο. Εντάξει, στο κέντρο. Εντάξει, με λίγα βιντεάκια μόνο που μπορείς να δεις λίγο στο YouTube και λίγο τέτοιο, καταλαβαίνεις τώρα πάνω κάτω στη υποκειμένη το παίχτης και τι ακριβώς είναι έτσι. Προφανώς και να μην ξεχνάμε ότι θα παίζει... βοηθήσει και πολύ το Μαουρίτσιο πιστεύω, γιατί ο Μαουρίτσιο είναι καλός παίχτης. Όλους θα τους βοηθήσει. Ναι, θα βοηθήσει πολύ για το Μαουρίτσιο. Και τίποτα, πάμε, όπως είπε ο Λουτσέσκου, πάμε να νικήσουμε και εκεί. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Και πιστεύω ότι, κοίταξε, εκεί γκολ θα βγάλουμε. Το θέμα είναι ότι πίσω, αμυντικά πίσω τι θα κάνουμε. Θα παίξει ο Βιερίνια, δεν θα παίξει. Ο Βιερίνια έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις. Ναι, το ξέρω, είδα και τα σημερινά βιντεάκια της προπόνησης. Και ο Κρέσπο, και ο Κρέσπο είναι μέσα, οπότε θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Τρίτη θα είναι όλοι στην διάθεση του Λουτσέσκου για να πάει χωρίς απουσίες στη Μόσχα. Θα δούμε. Είδαμε. Ωψόμεθα. Είδαμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Είχαμε θεματάκι, είχαμε θεματολογία. Ήθελα να σε κράξω για τον καφέ και για τον παγωτό που πήρες, αλλά δεν θα τα πω τώρα. Θα τα πω κάποια άλλη στιγμή. Αλλά θα βρω την ευκαιρία μου να στα πω και να τα πω και στο ακροατήριο ευκαιρία, του Λιμπερό. Ψάχνες να κράξεις, δεν σε ξέρω. Όχι φίλε, βλέπεις εδώ πέρα, είμαι, σου αναγνωρίζω όταν έχεις μια σωστή τοποθέτηση, πάντα σε αναγνωρίζω. Και ειδικότερα ραδιοφωνικά δεν σε έχω κράξει ποτέ. Από άνθρωπο που αρνείται να δοκιμάσει... Τον έχεις κράξει. Γενικά, το οτιδήποτε... Σε φαγόσιμο, έτσι. Εντάξει, φαγόσιμο είμαι, τροφή. Είμαι ιδιότροπος, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πότε την έχω κράξει, εσύ εδώ τώρα θα φας κόψιμο. Εκκλησία, Πανθρακικός, Κομωτινή, τέλος. Γιατί ρε φίλε, μόνο τον έκραξε εκεί πέρα. Εκεί πέρα το ήθελε από αυτό, να πούμε. Εγώ φταίω. Εντάξει, εσύ δεν τον έκραξες. Έχω την κασέτα. Έχω. Κανόνες. Εγώ δεν αρνήθηκα. Για σένα λέω. Μη μας λες τώρα. Όπως επίσης. Το είπες λάθος. Όπως επίσης. Όχι, δεν είπα αυτό. Κοίταξε, όπως, θα τον υπηρετήσω παρότι. Όπως επίσης του είπα ότι εκτίθεσαι και θέλω να σε προστατεύσω. Από, να μην εκτεθείς δημοσίως. Το είπα αυτό. Το είπες. Το είπα, έτσι. Όμως είπε ότι το καλό μου το αναγνωρίζει. Το είπε. Αν και είναι κουφάλα και θα με κράξει. Δεν μιλάς σωστά, δεν μιλάς ορθά. Και είμαι στη δυσάρεστη θέση να σε κόψω. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία εδώ στο Ράδιο Μέγαρο, καθώς θα μπορούσατε να είστε πουθενά, να πούμε, σε περίεργες καταστάσεις, με ποτάκια εθέρης υπάρξης και δεν συμμαζεύετε. Αλλά εσείς βρεθήκατε... Θα μπορούσαμε να είμαστε στο όνειρο. Και αυτό, καλά προφανώς. Άμα θέλετε πάμε μετά. Και ήρθατε εδώ για να κρατήσετε συντροφία τόσο στον λαό του Λίμπερο, όσο και, και στο Βασίλη και σε μένα εδώ πέρα, έτσι, να πάμε παρεούλα για δύο ώρες και να γρατζουνάμε τα αυτάκια των ακροατών. Έγινες πιο άγριος, τώρα γρατζουνάμε. Πρώτη ενός χαϊδεύαμε. Ναι, τα χαϊδεύαμε, απλώς τώρα έτσι όπως κύλησε η εκπομπή με τα ανωτά τηλέφωνα, έτσι, ανέβηκαν λίγο οι τόνοι, αρχίσαμε να βγάζουμε και εμείς λίγο τα νυχάκια μας, ας πούμε, και να γρατζουνάμε. Ας πούμε. Εντάξει, είμαστε ακόμα στην αρχή, θα πάμε και σε άλλα πράγματα. Να μην μπει ποτέ Web TV σε αυτό το στούντιο. τα παράπονά σου και όλες οι παροτρύνσεις ή μη παροτρύνσεις στον κύριο Διευθυντή. Ελπίζω να αν ακούει ο κύριος Αγόρας, να μην μπει ποτέ Web TV σε αυτό το στούντιο. Ποτέ. Γιατί ρε φίλε, εδώ για ποτέ. Νομίζω κατά βάθος ξέρει. Τα μηχάκια. Όχι, είμαστε. Ό,τι και να πείτε, νομίζω κατά βάθος ξέρει. Φίλε, θα σου πω μια τάγα και θα σε στείλω γιατί πρέπει να κλείσουμε. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Και θα σε ρωτήσω, είσαι σίγουρος? 100%. 100%. Τα κρίσαμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Αν έχετε να κράξετε, θα το πείτε. Όχι, αν θέλετε να κράξετε, πείτε το. Δεν έχω κανένα θέμα. Θέλετε να πείτε κάτι? Τίποτα, όχι. Καλό βράδυ. Καληνύχτα από εμάς. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Εντάξει, ο Λίμπερο είναι πάντα ανοιχτός προς τους ακροατές του. Είμαστε... Απλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εντάξει, το έχουμε αποδείξει πλέον πως ο Λίμπερο είναι μια μεγάλη αθλητική παρέα. Είναι το ραδιοφωνάκι μας που συχνά πυκνά το λέμε και το κάνουμε πράξη. Τέλος πάντων, αυτό ήταν για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Εδώ, στον Λίμπερο, 107,4. Καλό βράδυ.